Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Πολιτική Οικονομία, Παρασκευή 2 Σεπτέμβρη του 2016. Έχουμε επιτέλους τους 4 νέους καναλάρχες στη χώρα μας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, κράτησε σχεδόν 66 ώρες. Σήμερα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Μαζί μου ο Γιάννης Κορονέος, όπως κάθε μέρα. Καλησπέρα, χαμπέμους καναλάρχες και τα λοιπά. Ναι, μετά από όντως με μια μαραθώνια διαδικασία, έχουμε ένα νέο τηλεοπτικό τοπίο, έτσι. Έχουμε, ουσιαστικά, οι 4 άδειες μοιράστηκαν σε 2 παλιούς στο χώρο της τηλεόρασης και 2 νέους παίχτες, στον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Καλογρίτσα. Οι παλιοί παίχτες που κέρδισαν την άδεια είναι ο Sky, του κυρίου Αλαφούζο, και ο Αντένα του κυρίου Κυριακού. Και με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Βλέπουμε πόσο τον αντίκτυπο του διαγωνισμού ήδη από την πρώτη μέρα, δηλαδή από σήμερα, έχει τοποθετηθεί ουσιαστικά το σύμπαν. Πολιτικοί, οι ίδιοι επιχειρηματίες, αυτοί που συμμετείχαν στη διαδικασία, η Κομισιόν. Κομισιόν επίσης, φυσικά. Και κυρίως για το τίμημα των 246 εκατομμύριων ευρώ, που νομίζω ότι εξέπληξε. Δηλαδή, κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσει τόσο ψηλά τελικά αυτή η δημοπράτευση των 4 τηλεοπτικών αδειών. Υπήρχαν κάποιες εκτιμήσεις, Γιάννη, από την αρχή, το είχαμε πει, αλλά νομίζω κανείς δεν περίμενε τόσο υψηλό τίμημα. Θυμίζω ότι 300 εκατομμύρια ευρώ έχει υπολογίσει η κυβέρνηση, θα βάλει στα κρατικά ταμεία από δημοπράτευση των τηλεοπτικών συχνοτήτων. Συνολικά. Όχι μόνο από τις πανελλαδικές άδειες. Πολύ σωστό. Όντως, νομίζω ότι και αυτό που μπορεί να πιστωθεί ως επιτυχία στην κυβέρνηση, και ας πραγματικά και οι ίδιοι πρέπει να έχουν εκπλαγεί, οι ίδιοι εννοώ στην κυβέρνηση και αυτοί που είχαν αναλάβει και το βάρος της διοργάνωσης αυτού του διαγωνισμού, είναι ένα πολύ υψηλό τίμημα, ιδίως και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, επειδή έχουμε καλεσμένους που θα το συζητήσουμε. Αν το συγκρίνεις, αυτό το συνολικό τίμημα, αλλά και επιμέρους, ας πούμε, όταν έχεις άδεια που έχει φτάσει κοντά στα 75 εκατομμύρια ευρώ, αν αυτό το τίμημα, αυτό το ποσό, το συγκρίνεις με άλλα νούμερα τα οποία έχουν δοθεί για την ιδιωτικοποίηση, ας πούμε, για την Τρένοσε, όταν είναι στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Θα το δούμε και αυτό, έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε και τους καλεσμένους που μπορούν να το σηκώσουν ως συζήτηση. Υπ' αυτή την έννοια, και είδαμε πολύ γρήγορα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έσπευσε να πει ότι αυτά τα χρήματα θα διατεθούν στους αναξιοπαθούντες, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και είναι κάτι που θα το ανακοινώσει στην παρουσία του, κατά την παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 10 και 11 του μήνα, σαν το παράλληλο πρόγραμμα, με να ακούγεται αυτό. Θα χρηματοδοτεί στην ουσία το παράλληλο πρόγραμμα με αυτά τα νούμερα. Λοιπόν, μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος, οικονομολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Γιάννη. Και ο Στέφανος Κοτζαμάνης, συνάδελφος από το γύρο του Data.gr. Στέφανε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθες και εσύ. Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή το λέμε συνεχώς από αυτή την εκπομπή, ότι τα τηλεοπτικά κανάλια είναι επιχειρήσεις. Και βασιζόμαστε λοιπόν και εμείς ως οικονομικό κανάλι, εστιάζουμε στα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, στην επόμενη μέρα δεν είναι μόνο το τι συμπράξεις θα γίνουν και το τι θα συμβεί με τα σχήματα ως σχήματα, αλλά και το τι θα γίνει σε οικονομικό επίπεδο. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τον Γιάννη Χριστόπουλο και μετά από τον Στέφανο Κοντζαμάνη. Αν και θα μπορούσα να αρχίσω, Βασίλη, από την προβοκατόρικη ερώτηση της ημέρας, την οποία την έχω φυλάξει για τον Γιάννη, που είπε για το τίμημα και για την σύγκριση με την Τρένοσε. Εδώ τι είδαμε καταρχήν. Είδαμε ότι όταν η κυβέρνηση ασχολείται σοβαρά με μια αποκρατικοποίηση, με έναν διαγωνισμό, η κάθε κυβέρνηση, το πώς το τίμημα που πετυχαίνεται είναι το μεγαλύτερο δυνατό. Αυτό έρχεται σε αντίθεση και στη συζήτηση που είχαμε σε προηγούμενη εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, που είχαμε δει και είχαμε πει το πόσο χαμηλά έγιναν κάτι από κρατικοποιήσεις. Νομίζω ότι ο Στέφανος κάτι έχει ετοιμάσει και πάνω σε αυτό σχετικά με τις αξίες εταιρεών. Σημαντικό θα είναι, όπως θα μας περιγράψει ο Στέφανος. Ναι, το πώς έχει να κάνει με τις αξίες. Πράγματι, εδώ έχουμε ένα καινούριο τηλεοπτικό τομείο. Αυτό είναι γνωστό. Παλιοί και νέοι παίχτες σημειώνουμε χ, γιατί θα έχει και ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον στην εξέλιξή του αυτή η διαδικασία. Είναι πράγματι πολύ μεγάλο και πολύ καλό το τίμημα συγκριτικά με αυτό που προσδοκούσε η κυβέρνηση. Πρέπει να μείνουμε καταρχήν σε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορεί να είναι μεγάλο το τίμημα, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό συγκριτικά με το τι έχει πληρώσει η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, η ελληνική οικονομία πάνω σε αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής. Γιατί στο τρίγωνο της διαπλοκής, όπως ορίστηκε για να φτάσουμε εδώ στις
4 άδειες για να αλλάξει το τοπίο της διαφθοράς στη χώρα και της διαπλοκής. Νομίζω ότι η μεγάλη και σταθερά γωνία δεν ήταν οι τηλεοπτικές άδειες, ούτε η πολιτική, ήταν το τραπεζικό σύστημα. Ναι. Και αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι το κράτησε και το ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί. Είναι το μόνο κομμάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία, την οικονομική που θέλουμε να τη δούμε, που μας άφησαν να παίξουμε ελεύθερα. Στέφανε. Εγώ θα έλεγα ότι από αύριο το τηλεοπτικό τοπίο αλλάζει, αλλά δεν ξέρουμε ποιο θα είναι. Το μόνο που ξέρουμε είναι 4 καναλάρχες. Θα έχουμε πάταξη της διαπλοκής, ερώτημα. Θα έχουμε ποιοτικότερα προγράμματα, μεγαλύτερο ερώτημα. Τι θα γίνουν οι άνθρωποι, οι χίλιοι και εργαζόμενοι στους σταθμούς οι οποίοι δεν θα πάρουν άδεια, άλλο ερώτημα. Τι θα γίνουν οι υποχρεώσεις και τα ανοίγματα των 3 σταθμών των οποίων θα σταματήσουν να εκπέμπουν, άλλο ερώτημα. Θα υπάρχουν συμμαχίες παλιών και νέων παιχτών, άλλο ερώτημα. Υπάρχουν πολλά τέτοια. Η ουσία είναι ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση, αχαρτογράφητη, και το μόνο βέβαιο είναι το τίμημα. Το τίμημα από τη μία πλευρά εξέπληξε τους πάντες. Είναι ένα πολύ μεγάλο τίμημα. Αν ήμουν στη θέση του κυρίου Αλεξιάδη και του κυρίου Τσακαλώτου, θα αγόραζα μια τούρτα ή θα άνοιγα μια σαμπάνια. Από την άλλη πλευρά όμως... Φθηνή θα ήταν η αντίδρασή σου. Ναι, τέλος πάντων. Και 46 εκατομμύρια. Στην καταγωγή. Ναι, σωστό και αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, ως Έλληνας και ως δημοσιογράφος, θα άρχισα να υποψιαζόμουν γιατί 4 βλάκες εντός εισαγωγικών δίνουν τόσα πολλά λεφτά. Και εκεί είναι μια μεγάλη κουβέντα, πόσα είναι αυτά τα λεφτά που δώσανε. Δηλαδή, αν πούμε ότι είναι 60 εκατομμύρια το κανάλι, δεν θέλω να προσωποποιήσω, λέμε ας πούμε ένα ποσό 60 εκατομμύρια, κάποιος σε αυτή την περίοδο θα μπορούσε να αγοράσει δεκαετή ομόλογα του δημοσίου και να έχει κέρδη της τάξης των 50 εκατομμυρίων σε δεκαετία. Αν εμπιστευόταν το κράτος όμως, έτσι. Γιατί έχει και το ρίσκο, το σωστό, οικονομικό, το πολιτικό, ξέρεις, τα ομόλογα. Σωστό, αλλά και τώρα κάποιος ο οποίος αγοράζει ένα κανάλι, το κανάλι το αγόρασε στην Ελλάδα. Το κρατικό ρίσκο το έχει. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι το έχει περισσότερο. Μεγαλύτερο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ένας καναλάρχης να αγοράζει ένα κανάλι και να ξέρει, τουλάχιστον να έχει πληροφορηθεί, ότι αν η διαφημιστική δαπάνη πάει προς τα κάτω, τότε τη ζημιά την έχει αυτός. Εάν πάει προς τα πάνω, δεν θα κερδίσει, γιατί πολύ πιθανόν αυτή η επόμενη κυβέρνηση να δώσουν κι άλλες άδειες. Δηλαδή, ή επίσης έχουμε τα θεματικά κανάλια. Γενικά το τοπίο όπως διαμορφώνεται είναι ένα σταθέστατο επιχειρηματικό τοπίο. Δεν μένω εγώ στην πολιτική πτυχή του θέματος, εγώ μένω στην οικονομική. Και αυτοί οι οποίοι άνθρωποι που έδωσαν τα λεφτά αυτά, δεν έδωσαν μόνο τα λεφτά, δεν θα είναι το μόνο κόστος η άδεια του καναλιού. Έχουν εγκαταστάσεις, έχουν δημοσιογράφους, έχουν μια σειρά... Τα πάγια λειτουργικά, τα μηνύα λειτουργικά. Μια σειρά μεγάλων λειτουργικών εξόδων. Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο μόνο, Βασίλη, επειδή το έθιξαν λίγο πολύ και οι δύο καλεσμένοι μας, το κομμάτι καταρχάς των ανέργων, συναδέλφων και αυτά που είναι σίγουρα σημαντικό. Επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε τι έχει γίνει και επειδή βλέπω και μια προσπάθεια, έτσι, δηλαδή συζητείτε ότι και αυτοί που είχαν άδειες μέχρι σήμερα, ότι έχουν δώσει χρήματα, πολλά έχουν συνεισφέρει δηλαδή στον κρατικό προϋπολογισμό, λέγοντας ότι έχουν δοθεί δισεκατομμύρια ως φόροι, ως τέλη συχνοτήτων που κάποια στιγμή κυκλοφόρησαν. Εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο κροκοδίλια αυτά τα δάκρυα, με την έννοια ότι έβλεπαν που πήγαινε το πράγμα. Τόσο καιρό δεν έγινε κάτι θεαματικό για να μπουν κανόνες στο τηλεοπτικό τοπίο, με ευθύνη βέβαια και των εκάστοτε κυβερνήσεων. Και νομίζω γενικά όλο το ενδιαφέρον που δείχνουν για το τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι, που θα κλείσουν, η πολυφωνία, όλα αυτά είναι όψιμο και σίγουρα για μένα έχει λίγο και άλλους σκοπούς. Θα το δούμε αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Πάμε λίγο να ξεδιπλώσουμε το χρονικό αυτής της διαδικασίας. Πρώτα απ' όλα, πάμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση που την έκανε ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης, ο κ. Κρέτσος, σήμερα τα ξημερώματα. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ να δώσω στα μέλη της Επιτροπής και της Επιτροπής Διενέργειας και σε όλους όσους συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση αυτής της δημοπρασίας. Λοιπόν, ο πρώτος προσωρινός υπερθεματιστής είναι η εταιρεία ειδήσεις.com με συνολικό τίμημα 43.600.000.
Ο δεύτερος προσωρινός υπερθεματιστής είναι η εταιρεία Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας με συνολικό τίμημα 52.600.000. Ο τρίτος υπερθεματιστής είναι ο Αντένα με 75.900.000 ευρώ και ο τέταρτος προσωρινός υπερθεματιστής είναι η εταιρεία Alter Ego με τίμημα 73.900.000. Συνολικά η Δημοπρασία έκλεισε με 246 εκατομμύρια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν η επίσημη ανακοίνωση, τα ξημερώματα από τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης Γιάννη, τον κύριο Κρέτσο, για το επίσημο αποτέλεσμα. Στην ουσία τότε μάθαμε το τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτά, μετά από αυτή την πολύωρη την διάρκεια 66 ώρων περίπου διαδικασία. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και την κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια οικονομικών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μας είπε και ο Γιάννης Χριστόπουλος και ο Στέφανος Κοντζαμάνης πριν, κυρία Κοταρίδη, ένα πρώτο σχόλιο για την επόμενη μέρα, αλλά πάντοτε σε οικονομικό επίπεδο. Συνεχίσουμε και το λέμε ότι τα κανάλια είναι επιχειρήσεις. Είναι εταιρείες και λειτουργούν, είναι επιχειρηματίες αυτοί που τα τρέχουν. Άρα λοιπόν το μεγάλο ερώτημα και εμείς στο οικονομικό κανάλι είναι τι μελιγενέστε από εδώ και στο εξής, ως business plan, ως επιχειρηματικό πλάνο στην ουσία. Να σας πω ότι δεν νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση εμπίπτει αποκλειστικά το οικονομικό κριτήριο. Το οικονομικό κριτήριο θα έλεγα ότι ήταν το μοναδικό το οποίο έπαιξε για να πάρει κάποιος κανάλια, αλλά σαν business plan, έτσι όπως μου το θέτετε, σε επίπεδο επιχειρηματικό, δεν νομίζω ότι παίζει εδώ αυτό το σενάριο. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι πολλές φορές στον επιχειρηματικό κόσμο, και αυτό το βλέπουμε περισσότερο, θα σας μιλήσω για το δικό μου το αντικείμενο που είναι στις μεγάλες επενδύσεις, στις ξένες, οι μεγάλοι επενδυτές, οι ξένοι, αυτό που λέμε άμεσες ξένες επενδύσεις, δεν έχουν πάντα ως κίνητρο το να βγάλουν κέρδη. Έχουν και άλλα κίνητρα. Όπως παραδείγματος χάρη να πάρουν ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς και να μπορούν να είναι παίκτες στην αγορά. Αυτό το διδάσκουμε στο πανεπιστήμιο στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Εν προκειμένου λοιπόν εδώ. Δηλαδή, εν προκειμένου εδώ δεν είναι το θέμα ότι κάποιος ήθελε να πάρει κανάλι αποκλειστικά, γιατί τα νούμερα δεν βγαίνουν. Έτσι, αν τα δει κανένας, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα. Και με βάση τη διαφημιστική πίτα και με βάση την οποία αποφασίστηκαν και οι τέσσερις άδειες, αλλά και την τρέχουσα συγκυρία, θα χρειαστεί κανείς πάρα πολλά χρόνια για να πεις ότι παίρνει την επένδυση του πίσω. Και μετά στη συνέχεια θα μπορώ να σας το εξηγήσω και να λίγο περισσότερο. Απόσβεση, στην ουσία της επένδυσης. Να κάνει απόσβεση, γιατί αν αναλογιστείτε πολύ γρήγορα να σας πω ότι η διαφημιστική πίτα αναλογεί 50 δισεκατομμύρια στον, 50 εκατομμύρια στον καθένα. Θα χρειαστεί να αγοράσει κάποιος ενδεχομένως εξοπλισμό, άλλο κανάλι που υπάρχει, άρα θα δώσει και άλλα χρήματα. Τα λειτουργικά του έξοδα, μισθή, όλα αυτά. Τι θα του μένεις και καθαρό κέρδος στον χρόνο για να πεις ότι θα αποσβέσει όλο αυτό το ποσό που έχει καταβάλει. Άρα λοιπόν εδώ θέλοντας να το θέσουμε στο πλαίσιο το οποίο μου είπατε, θα έλεγα ότι το οικονομικό κριτήριο δεν ήταν αυτό. Αν το δούμε καθαρά από οικονομικής απόψεως, από τη δική μου τη θέση, την επιστημονική, που όθησε τους συγκεκριμένους ανθρώπους να μπουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, να δούμε λίγο το χρονικό αυτής της διαδικασίας, για να δούμε μετά λίγο και τα χτυπήματα, Γιάννη Κορονέ. Δηλαδή, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αυτοί οι 8 υποψήφοι πώς χτύπησαν, δηλαδή σε κάθε άδεια, πού σταμάτησαν, τι ποσά ήταν διατεθειμένοι στην ουσία να προσφέρουν ακόμα και αυτοί που δεν πήραν τελικά άδεια. Πάμε να δούμε λίγο αυτό το χρονικό και θα επιστρέφουμε να το συζητήσουμε. Στις 2:50 τα ξημερώματα της Παρασκευής, μετά από 66 ώρες, ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης των 4 τηλεοπτικών αδειών. Sky, Καλογρίτσας, Αντένα και Μαρινάκης είναι οι νικητές. Το δημόσιο από αυτή τη διαδικασία θα εισπράξει συνολικά 246 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη άδεια που δημοπρατήθηκε ήταν και εκείνη που τελικώς κατέληξε στα χέρια κάποιου με το μικρότερο κόστος. Κρίθηκε μετά από μόλις 56 γύρους χτυπημάτων και τελικώς νικητής αναδείχθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος με τίμημα 43,6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Sky βρήκε απέναντί του στον τελικό για την πρώτη άδεια τον Χρήστο Καλογρίτσα, του οποίου και επικράτησε. Για τη δεύτερη άδεια κονταροχτυπήθηκαν οι Καλογρίτσας και Κυριακού. Τελικά επικράτησε ο Χρήστος Καλογρίτσας, προσφέροντας 52,6 εκατομμύρια ευρώ σε μια διαδικασία που διήρκησε 78 γύρους. Ακριβότερη ήταν η τρίτη άδεια. Στον τελικό αναμετρήθηκαν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η οικογένεια Κυριακού. Μετά από 99 γύρους, ο Αντένα πρόσφερε 75,9 εκατομμύρια ευρώ, παίρνοντας την τρίτη άδεια. Η τελευταία άδεια ολοκληρώθηκε μετά από 117 γύρους, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει στην τελική φάση απέναντί του τον Ιβάν Σαββίδη.
Μάλιστα, όταν ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, σύμφωνα με πληροφορίες του SBC, η πλευρά Μαρινάκη είχε καταθέσει προσφορά 61,6 εκατομμυρίων ευρώ και η πλευρά Σαββίδη 61,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, στη δεύτερη φάση των κλειστών προσφορών, ο κύριος Μαρινάκης έδωσε 73,9 εκατομμύρια, με τον Ιβάν Σαββίδη να καταθέτει μηδενικό χτύπημα, δηλαδή και πάλι 61,5 εκατομμύρια ευρώ. Η επόμενη ημέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία, περιλαμβάνει επανέλεγχο του πόθεν έσχεση των 4 καναλαρχών, προκειμένου να εξακριβωθεί από πού προέρχονται τα χρήματα τα οποία θα καταβάλουν. Αξίζει να σημειωθεί πως η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε 3 ισόπουσες δόσεις. Η πρώτη θα καταβληθεί μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, η δεύτερη 12 μήνες από την ημέρα χορήγησης άδειας και η τρίτη σε 24 μήνες. Τα κανάλια που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν άδεια είναι το Star, ο Αλφα, η Κυπριακή Κοινοπραξία και ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτό λοιπόν είναι το χρονικό αυτής της πολύ ωραίης διαδικασίας. Προτείνω να δούμε λίγο, για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά και να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα, να δούμε λίγο πώς έγιναν τα χτυπήματα. Δηλαδή, κάθε υποψηφιότητα, πώς χτύπησε αυτές τις 4 διαδικασίες. Αν έχουμε λίγο έτοιμη την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, βλέπουμε λοιπόν ότι ο Sky ήταν ο πρώτος που πήρε άδεια με 43,6 εκατομμύρια. Το Star στην πρώτη άδεια είπε 8 εκατομμύρια, 8 και στη δεύτερη, 10 στην τρίτη άδεια, 13,5 εκατομμύρια. Το Star δεν έδωσε δηλαδή πολύ μεγάλη προσφορά. Ο Αντένα 13,5 στην πρώτη άδεια πρότεινε, 36,5 στη δεύτερη, τελικά πήρε την τρίτη με 75,9 εκατομμύρια. Ο Αλφα έδωσε 30,5 για την πρώτη, πρότεινε μάλλον, 41,5 για τη δεύτερη, ανέβασε στα 46 στην τρίτη, 61 εκατομμύρια στην τέταρτη, ήταν ο τρίτος κατά σειρά, αλλά τελικά πέρασε ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Σαββίδη στην τελευταία, επικράτησε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Καλογρίτσα 40 στην πρώτη άδεια, τελικά πήρε τη δεύτερη με 52,6 εκατομμύρια. Ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε στην πρώτη άδεια 20,5, στη δεύτερη 46,2, στην τρίτη 63,8 και τελικά πήρε την τέταρτη με 73,9 εκατομμύρια. Η Κυπριακή εταιρεία, συμφέρον τον κύριο Βραδινογιάννη, λένε πληροφορίες. 15,5 στην πρώτη, 18 στη δεύτερη, 18 στην τρίτη, 18 στην τέταρτη. Και εδώ δηλαδή δεν χτύπησε ψηλά. Και ο κύριος Σαββίδης τέλος, 20 εκατομμύρια στην πρώτη, 38,5 εκατομμύρια στη δεύτερη άδεια, πρότεινε 52 εκατομμύρια στην τρίτη, 61,5 εκατομμύρια στην τέταρτη άδεια που καταρροχτυπήθηκε με τον κύριο Μαρινάκη. Βασίλη, πάντως έτσι όπως βλέπουμε την κάρτα, μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα πιστεύω και τη στρατηγική την οποία ακολούθησαν οι διεκδικητές των αδειών. Δηλαδή ο κύριος Κυμπουρόπουλος ως εκπρόσωπος του ΣΚΑΙ και ο κύριος και η πλευρά Καλογρίτσα, ο κύριος Βλαδίμηρος Καλογρίτσας είχαν σκοπό να χτυπήσουν τις πρώτες δύο άδειες και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είχαν σκοπό να χτυπήσουν τις δύο τελευταίες. Αυτό δείχνει και εξ αρχής δηλαδή πώς υπολόγισαν να κοιμαρτούν, πώς θα πάνε τα υψηλότερα, που θα πήγαιναν τα υψηλότερα ποσά για να βγει η άδεια. Ήταν πάντως επιτυχία του Sky που πήρε με πολύ χαμηλό, τίμημα την πρώτη άδεια. Ναι. Όπως επίσης από τα νούμερα καταλαβαίνουμε ότι, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση όπως το λέμε και εμείς δημοσιογραφικά, ο λαγός είναι ο λιπόδης τελικά. Ναι. Αποδείχθηκε ο κύριος Σαββίδης, ο οποίος στην τελευταία άδεια που καταρροχτυπήθηκε τον κύριο Μαρινάκη. Το είπε και ο ίδιος. Το είπε και ο ίδιος, νομίζω καθαρά. Μου ξέφυγε μόνο ο Αλαφούζος. Στο τελευταίο χτύπημα, στην κλειστή διαδικασία έναντι του κύριου Μαρινάκη, ενώ στην ουσία στο σύστημα μέσα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές πώς γινόταν, ήξερε κάποιος αν είναι πρώτος ή δεύτερος, δεν έβλεπε ποσό όμως αντιπάλου. Ήξερε λοιπόν ότι είναι δεύτερος, άρα παρόλα αυτά είπε ότι δεν θέλω να δώσω πάνω από 61,5 που ήταν η προηγούμενη μου προσφορά και την πήρε ο κ. Μαρινάκης, αναβάζοντας και ο ίδιος το τελικό ποσό τελικά. Να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι επιβεβαιώθηκαν λίγο πολλοί πληροφορίες μας που τις είχαμε συζητήσει και χθες, ότι η πλευρά Βαρδινογιάννη, που ήταν και με δύο ουσιαστικά από δύο συμμετοχές θα χτυπούσε άδεια, δεν είχε σκοπό και όπως έγινε τελικά να το πάει ψηλά. Δεν είχαν σκοπό να δώσουν πολλά χρήματα. Τέλος πάντων, είδαμε όπως σωστά είπες ότι μείναμε μέχρι 18 εκατομμύρια ουσιαστικά μέσω της Κυπριακής εταιρείας. Ταβάνι τα 18, ταβάνι και τα 13 αντίστοιχα για τις δύο εταιρείες. Ένα σχόλιο τώρα, πριν πάμε στο διάλειμμα, και από τον κύριο Χριστόπουλο και από την κυρία Κονταρίδη και από τον Στέφανο Κοντζαμάνη. Κύριε Χριστόπουλο, από εσάς. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μια παραδοσιακή οικογένεια στην επιχειρηματικότητα της χώρας, η οικογένεια Βαρδινογιάννη, το πώς κράτησε τόσο χαμηλούς τόνους, αν αυτό είναι λευκή πετσέτα ή υπάρχει και η επόμενη μέρα, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να βγουν τα αποτελέσματα από το Συμβουλίο της Επικρατείας, ότι θα έχουμε ασφαλιστικά μέτρα. Δεν θα είναι περίπατος, δεν θα πάει αυτό, δεν θα είναι μια ρόδινη συνέχεια οι επόμενες
οι επόμενες μέρες και πώς αυτές οι οικογένειες, οι οποίες ήταν παραδοσιακές με πολλαπλές επιχειρήσεις στην χώρα και με πολύ μεγάλη επιρροή, να δανειστώ την λέξη που είπε η κυρία Κοταρίδη, πώς έκαναν πίσω, γιατί είδαμε ότι έχουν κάνει πίσω και από το τραπεζικό σύστημα της χώρας, τώρα κάνουν και το τηλεοπτικό. Να αντιστρέψω λίγο το ερώτημα σε αυτό. Δηλαδή, στο παράδειγμα που φέρατε, κύριε Χριστόπουλη. Αν δηλαδή ο εν λόγω επιχειρηματίας είπε ότι πάνω από 18 εκατομμύρια συγκεκριμένη επένδυση, σήμερα δεν μέσα. Δηλαδή, το business plan, το επιχειρηματικό πλάνο δεν βγαίνει για να πάρουμε τηλεοπτική άδεια. Και έβαλε το ταβάνι εκεί. 1,8 εκατομμύρια για παράδειγμα κάθε χρόνο. Λέω ότι μπορεί να αντέξω εγώ στο δικό μου επιχειρηματικό πλάνο. Αν το δούμε και λίγο πιο επιχειρηματικά. Αν το δούμε επιχειρηματικά, δυστυχώς οι παλιοί επιχειρηματίες με όποια οπτική και να το δούμε, είναι αυτοί που δυστυχώς έχουν δίκιο. Και επειδή τα νούμερα είναι τεράστια και υπάρχει μια διαφοροποίηση και μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας άδειας, άρα θα έχει τελείως διαφορετικά κόστη όλο αυτό. Αλλά αυτό μένει να το δούμε μετά. Εγώ μένω στην. Θα το ήθελα να το βάλω σαν ποιοτικό σημείο κουβέντα στο ότι μια παραδοσιακή οικογένεια μένει πίσω. Γιατί να δούμε κατά πόσο μένει. Και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ λίγο την επιστημονική ιδιότητα της κυρίας Κοταρίδη για να της κάνω μια ερώτηση. Πάλι σε αυτή την πολύ καταπληκτική λέξη που έβαλε, επιρροή, κατά πόσο αυτό έρχεται και συνάδει με τα θέλω της κυβέρνησης, γιατί αν παραδείγματος χάρη κάποιοι έδωσαν πολλά χρήματα για να έχουν επιρροή, κάπου ξεφεύγει το σύστημα της διαπλοκής και των διασυνδέσεων των επιχειρηματικών. Τέλος πάντων, δεν το λύνουμε κιόλας, έτσι, γιατί όταν λέμε για διαπλοκή στο προηγούμενο τηλεοπτικό τοπίο και τώρα πάμε να το αλλάξουμε και πάλι. Η κυρία Κοταρίδη είπε ότι αυτό διδάσκεται και είναι μια σύνθεση τακτική. Στους μεγάλους παίκτες, και στις καλές, και στις μεγάλες αγορές, βεβαίως, στις μεγάλες αγορές, σε μικρές αγορές, όπως είναι δική μας. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι για μένα το πρακτικό θέμα, επειδή είμαι και λόγω αντικειμένου πιο πρακτική, έχουμε εδώ, είχαμε ένα ζητούμενο που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, για να το πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή, ότι υπάρχει διαπλοκή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και θέλουμε να τη χτυπήσουμε. Καμία αντίρρηση. Και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να διαλευκανθεί το πεδίο της διαπλοκής όπου υπάρχει αυτό. Τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή μετά από όλη αυτή την ιστορία η οποία έχει δημιουργηθεί? Φύγανε κάποιοι επιχειρηματίες και μπήκανε κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες. Για κάποιους από τους οποίους κιόλας εκκρεμούν και υποθέσεις. Κατά πόσον διαβάζω, εγώ, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, εγώ μπορώ να μιλήσω περισσότερο για το αντικείμενό μου. Παρά τα αυτά όμως διαβάζω ότι εκκρεμούν υποθέσεις σε κάποιους από αυτούς. Κάποιος άλλος, εν προκειμένου ο κύριος Καλογορίτσας, έχει και συγγενικές σχέσεις. Είναι κουμπάρος υπουργού και έχει και άλλες σχέσεις με άλλον το υπουργό. Το ηθικό θέμα της υπόθεσης. Άρα, να το βάλουμε λίγο στη μεγάλη εικόνα να δούμε. Θέλουμε να χτυπήσουμε τη διαπλοκή. Όλο αυτό ότι χτυπάει τη διαπλοκή ή μήπως τελικά αυτό ήταν ένα πρόσχημα για να δημιουργηθούν άλλες ισορροπίες στο αντικείμενο. Και πέρα από αυτό, εμένα με απασχολεί και το θέμα του πώς θα διαμορφωθεί το πεδίο, γιατί κανένας δεν διασφαλίζει το περιεχόμενο και την εγκυρότητα του περιεχομένου, διότι αυτό είναι και το ζητούμενο. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τις οικονομικές προεκτάσεις με τους ανθρώπους οι οποίοι θα αναγκαστούν να βγουν εκτός εργασίας όσοι δεν παραμείνουν στα κανάλια ή όσα κανάλια στην αγορά, δεν δηλαδή, λέτε. Το ντόμινο στην αγορά. Ακριβώς το ντόμινο στην αγορά, γιατί νομίζω υπόθηκε και στις προηγούμενες τοποθετήσεις των κυρίων εδώ ότι έχουμε και τα δάνεια που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι εργαζόμενοι που θα βγουν στο δρόμο που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ασφαλιστικές εσφορές. Όλα αυτά είναι ένα ντόμινο. Ξέρετε, στην οικονομία δυστυχώς δεν μπορείς να φτιάξεις το ένα πράγμα χωρίς να σου χαλάσουν άλλα τρία. Είναι θέμα πολύ λεπτεπίλεπτο τι ισορροπίες θα κρατήσεις. Άρα για μένα αυτή τη στιγμή είχαμε ένα θέμα. Πήγαμε να λύσουμε αυτό το θέμα, τουλάχιστον έτσι όπως το ξέρουμε εμείς, γιατί από πίσω το παρασκήνιο εγώ δεν μπορώ να το γνωρίσω. Ανοίξαμε 15 άλλα μέτωπα αυτή τη στιγμή που δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν και πώς θα εξελιχθούν. Κυρία Κοταρίδη, επειδή ακριβώς λίγο πολύ και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και ως συζήτηση τις επόμενες μέρες, το κομμάτι της διαπλοκής, αυτό που λέμε δηλαδή που ουσιαστικά άνοιξε και όλη η συζήτηση για το τηλεοπτικό τοπίο. Οι προσπάθειες που θα γίνουν να παρακολουθηθεί από εδώ και στο εξής, δηλαδή αφού δόθηκαν οι άδειες, το πόθεν έσχες, το με οτιδήποτε αφορά ακόμα και τις δανειακές υποχρεώσεις των καναλαρχών. Αυτό πιστεύετε θα βελτιωθεί, δηλαδή επειδή το συζητάμε, πάμε να μην φτιάξουμε μια νέα διαπλοκή, πάμε να καθαρίσουμε το τοπίο. Ναι. Εκεί ποντάρει, δηλαδή η κυβέρνηση δεν θα έχει αυτούς τους μηχανισμούς για να το παρακολουθήσει?
Δεν είμαι βέβαιη, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν είμαι και μέσα στο Υπουργείο για να γνωρίζω ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί. Αλλά σαν πολίτης, εγώ που παρακολουθούσα όλη αυτή την εξέλιξη, θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι αυτό το πλαίσιο το οποίο τίθεται για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, πριν δοθούν οι άδειες και γίνουν τα χτυπήματα των καναλαρχών, θα ήθελα να ξέρω βάσει ποιου πλαισίου θα βαδίσουν. Και να μην είναι ασφαλώς, μου έκανε πολύ κακή εντύπωση προσωπικά, γιατί υπήρξε μόνο το οικονομικό κριτήριο. Έχει σημασία τα υπόλοιπα κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, επειδή μιλάμε και για τη βιωσιμότητα τώρα των καναλιών, έτσι, και ο κύριος Παπάς αναφέρθηκε πολύ σωστά ότι θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες και τα κανάλια είναι επιχειρήσεις. Πάρα πολύ σωστά. Αλλά να σας πω ότι και ο Α, παραδείγματος χάρη, ήταν ένα κανάλι το οποίο πλήρωνε εγκαίρως και άλλα κανάλια. Ενδεχομένως αναφέρω τώρα τυχαία αυτό, που πλήρωνε εγκαίρως τις υποχρεώσεις του. Επειδή ακούστηκε τώρα στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή ότι ο κύριος Θεμιστοκλής Αλαφούζος, ο κύριος, συγγνώμη, Παναγιώτης Ψυχάρης, είπε ότι έπαιρνα 15 εκατομμύρια ευρώ δάνειο με την υπογραφή μου. Αυτά να το δούμε και στο νέο τηλεοπτικό. Φορές με εγγύησης αέρα ουσιαστικά. Γι' αυτό σας το λέω. Ακριβώς. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δεν ξέρουμε, δυστυχώς, δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι έχει γραφτεί πουθενά και θα ήθελα πάρα πολύ να το δω κι εγώ. Δούμε. Βέβαια, βέβαια. Ένα ακόμα σχόλιο από τον Στέφανο, τον Κοντζαμάνη, πριν πάμε στο διάλειμμα. Δύο σύντομες επισημάνσεις. Πρώτον, οι επικρατήσαντες του διαγωνισμού δεν ξέρουμε αν είναι νικητές ή ηττημένοι. Σήμερα η ιστορία στην πρώτη μέρα γράφει πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας, τους επικρατήσαντες και τους θεωρούμε νικητές. Το ποιος θα είναι νικητής θα φανεί σε 2 ή σε 3 χρόνια. Όταν θα αρχίσει να οριμάζει η επένδυσή του. Για παράδειγμα, έχω δει, θυμάμαι, μια και αναφέρθηκε το όνομα του ομίλου Βαρδινογιάννη, θυμάμαι διαγωνισμούς που είχε χάσει ο όμιλος Βαρδινογιάννη στους διαγωνισμούς, τους είχαν πάρει ανταγωνιστές και μετά από 2 ή 3 χρόνια αποδείχθηκε πόσο πολλά λεφτά έχασαν οι ανταγωνιστές. Άρα στον χώρο των επιχειρήσεων, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό, είναι πολύ νωρίς από τώρα να δούμε ποιος είναι κερδισμένος και ποιος χαμένος. Και ένα δεύτερο με τη διαπλοκή. Η διαπλοκή είναι κάτι σαν το σεξ ή το ταγκό, θέλει περισσότερους από ένα. Άρα λοιπόν, μέχρι τώρα έχω ακούσει εδώ και δεκαετίες όλες τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν να μιλάνε για τη διαπλοκή. Μα συγγνώμη, αν κάποιος διαπλέκεται με την κυβέρνηση, αν δεν θέλει κάποιος να διαπλακεί, δεν διαπλέκεται. Ας αφήσουμε αυτό το σύριαλ και ας κάνει η κυβέρνηση τη δουλειά της και τα κανάλια τη δική τους. Λοιπόν, το ρόλο που έχουν επιτελέσει τα κανάλια είναι η σωστή ενημέρωση. Ορθή ενημέρωση. Αυτό νομίζω ότι είναι ο δικός μας πάντως ρόλος. Πάντως, επειδή, ναι, συμφωνώ. Πάντως, επειδή το έθεσε και ο Στέφανος, νομίζω ότι στους κερδισμένους η πλευρά Αλαφούζου και η κυβέρνηση, εγώ θεωρώ αυτούς βασικά από τώρα, σε πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μια ερώτηση ο Γιάννης μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, χρωστάμε την ερώτηση από τον κύριο Χριστόπουλο. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, πολιτική και οικονομία εδώ στο στούντιο του SBC μαζί με τον Γιάννη τον Κοροναίο. Μιλάμε για τις τηλεοπτικές άδειες φυσικά, την επόμενη μέρα και την πρώτη αίσθηση πάντα από το πρίσμα της οικονομίας φυσικά, διότι αυτό είναι που θα μας απασχολήσει από εδώ και στο εξής. Πάντα μιλάμε ότι τα κανάλια είναι επιχειρήσεις, θα γίνουμε κουραστικοί, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με αυτό το πρίσμα αναλύουμε την επόμενη μέρα του τηλεοπτικού τοπίου. Μαζί μας ο Γιάννης Χριστόπουλος, οικονομολόγος, η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια οικονομικών, και ο Στέφανος Κοτζαμάνης, συνάδελφος δημοσιογράφος από το Eurotoday.gr. Χρωστάμε να δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Χριστόπουλο για μια ερώτηση που θέλει να κάνει. Κύριε Χριστόπουλο. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι θα έχει ενδιαφέρον το πώς τα κανάλια τα οποία δεν έχουν αδειοδοτηθεί, το πώς θα εκφράσουν οι εργαζόμενοι σε αυτή την περίοδο την αγωνία τους για το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα, και νομίζω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι θα είστε σε μια δύσκολη θέση, γιατί θα μεροληπτήσετε για να βγάλετε τους συναδέρφους, θα είναι κάτι το οποίο θα σας ενδιαφέρει, και το καλό είναι να μην υπάρχει διαφοροποίηση εναντί του 1,5 εκατομμυρίου εργαζομένων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Η ερώτηση προβοκατόρικη θα ήταν, και μου έδωσε πάλι την μπάσα ο Γιάννης, στο προηγούμενο μέρος που ρώτησε πώς ο κύριος Ψυχάρης πήρε κάποια δάνεια με κάποιες εγγυήσεις, οποίες δεν έδωσε οτιδήποτε. Νομίζω ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα έπρεπε η Εξεταστική Επιτροπή να απευθύνει αυτό το ερώτημα σε αυτούς που τα έδιναν, τους οποίους πολλούς από αυτούς τους είχε διορίσει το ίδιο το κράτος, και έπρεπε να διαφυλάττουν τα χρήματα των καταθετών
και των μετόχων. Γιατί αυτή τη στιγμή οι δύο μεγάλοι χαμένοι σε αυτά τα 7 χρόνια της κρίσης είναι οι Έλληνες φορολογούμενοι και οι Έλληνες μέτοχοι των ελληνικών τραπεζών. Έχουν χάσει 2, 3, 4 και ο Στέφανος που είναι πιο παλιός μπορεί να πει περισσότερες φορές τα χρήματά τους. Η ερώτηση είναι αν θα δούμε, επειδή όπως είδαμε κάποια άδεια είχε χ χρήματα και κάποια άλλη κόντεψε να φτάσει τα 2 χ, αν γι' αυτό θα γίνει κάποια εξεταστική επιτροπή στο μέλλον, γιατί να και εδώ μπορεί να... Γιατί εδώ παραδείγματος χάρη κρίνουμε τα πάντα με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να πει γιατί δεν πήγε πιο πάνω, γιατί όπως δεν καταλάβαινε γιατί κάποιος δανείστηκε τη στιγμή που οι τράπεζες δάνειζαν με αυτούς τους όρους, γιατί αν παραδείγματος χάρη οι όροι δεν ήταν... Πρέπει να πει ότι έχουν ευθύνη και οι τραπεζίτες. Και εμείς είδαμε ότι ακόμα και αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο ακόμα δεν έχει πιστέψει ότι έχει αλλάξει το τραπεζικό σύστημα και οι διοικήσεις των τραπεζών. Κάπου ενδόμηχα πηγαίνουν και ακόμα και ελπίζω ο κύριος Τσακαλώτος, γιατί όλες τις μάχες έχουμε χάσει. Όπως έχουμε πει, τη μάχη του κυρίου Γεωργίου, όλες τις μάχες με τους θεσμούς έχουμε χάσει. Χάνουμε χρόνο και στην οικονομία μπορεί να το επιβεβαιώσουν, πιστεύω, όλοι σε αυτό το τραπέζι. Όταν χάνουμε χρόνο, χάνουμε χρήμα. Τι έχουμε χάσει. Μην δώσουμε άλλη. Χρόνος, γιατί είμαστε μην πάει καθεστώς τώρα με την κυρία Νουή και εκμεταλλευτεί την συνάντηση και πει πάλι το πώς πρέπει να αλλάξει το τραπεζικό σύστημα. Οι δυνατοί κερδίζουν τις μάχες. Αν είσαι ο αδύνατος σε μια μάχη, τις περισσότερες φορές χάνει. Δυστυχώς. Μιας και το ανέφερες πάντως, ο κύριος Τσακαλώτος ήταν χθες στη Φραγκφούρτη. Τη Δευτέρα θα πάει το Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας. Στη Φραγκφούρτη θα συναντήσει την κυρία Νουή, την επικεφαλής του αποφευκτικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για διοίκηση τραπεζών. Να το απαντήσω λίγο για το κομμάτι που λέγαμε για την εξεταστική. Να κάνουμε μια εξεταστική γιατί πήρε ο Λαφούζος τόσο φθηνά την άδεια. Εγώ σου είπα και πριν. Δεν είπα, συγγνώμη. Δεν είπα εγώ γιατί πήρε ο κύριος Λαφούζος. Εγώ είπα γιατί η μία άδεια είχε τέτοια διαφορά και γιατί μπορεί να πει κάποιος αύριο ότι το δημόσιο έχασε χρήματα. Τα ονόματα εγώ δεν τα βάζω. Τα βάζω εγώ σου λέω. Μήπως ήταν μια δημοπρασία, η οποία χτύπησαν ποσά. Ήταν ο κερδισμένος γιατί ήταν άρα ή καταλαβαίνουμε την δημοπρασία και τη διαδικασία. Ακριβώς. Άρα πρέπει να καταλάβουμε και την διαδικασία της δανειοδότησης των επιχειρήσεων. Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ πιστεύω πάντως, έτσι, για να το συνεχίσω και να πω για τη γνώμη μου δηλαδή, ότι η πλευρά Sky, η πλευρά Λαφούζου, από όλη αυτή την ιστορία, για μένα έχει βγει κίτρα. Γι' αυτό το πω, είναι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί συσπήρωσε και τους εργαζόμενους τους. Δηλαδή, το πάθος με το οποίο έδωσαν τη μάχη για αυτό το κομμάτι της πολυφωνίας, της ελεύθερης ενημέρωσης κτλ. Τη μάχη όπως την έδωσε ο Sky δεν την έδωσε κανένα άλλο κανάλι. Και σε επίπεδο εντυπώσεων και αυτό, όσο κι αν κάποιος συμφωνεί με τις θέσεις του συγκεκριμένου καναλιού. Και επιπλέον κατάφερε και πήρε την άδεια και είναι στους κερδισμένους με το χαμηλότερο τίμημα. Είναι δύο μεγάλες επιτυχίες. Αυτό λοιπόν για το. Επί τη διαδικασία τώρα μιλάς. Επί τη διαδικασία που είναι και η ουσία του συστήματος. Εντάξει, εσύ τελειώσε την ουσία, δεν νομίζω να περιμένω απάντηση. Σαφέστατα. Για την εξεταστική. Θέλω, όχι, γιατί δεν μιλάω για την εξεταστική, προς Θεού. Αλλά μιλάω για την ουσία του πράγματος, για την ουσία της διαδικασίας. Διότι το πώς θα εξελιχθεί, όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτό το οικονομικό μοντέλο που έχει χτιστεί από κάθε κανάλι, θα το δούμε φυσικά τα επόμενα χρόνια. Και πολύ σωστό αυτό που είπε και ο κύριος Κοτζαμάνος, ο Στέφανος Κοτζαμάνος, ότι η οικογένεια από Βαρδινογέννη, α πούμε, έχει χάσει άλλες μάχες στο παρελθόν και στην εξέλιξη έχει βγει κερδισμένη ουσιαστικά από την υπόθεση. Αυτό και θέλω να ρωτήσω τον Στέφανο, μια και αναφέρθηκε σε αυτό και ο Γιάννης Χρυστόπουλος, σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σκέλος, δηλαδή και το πώς δίνονταν τα δάνεια, διότι είναι μια ξεχωριστή και διαφορετική διαδικασία που μπορεί να το έχουμε και εμείς όλοι οι πολίτες στο μυαλό μας. Πώς δηλαδή λειτουργεί και έχει λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Εγώ θα έλεγα ότι κάθε περίπτωση δανείου είναι ξεχωριστή. Δεν θα πρέπει να κάνουμε γενικεύσεις. Προφανώς, αν πάρουμε περιπτώσεις του τραπεζικού συστήματος, ιδίως κατά την περίοδο 2001-2007, υπήρχαν περιπτώσεις υπερβάσεων, όχι μόνο στα κανάλια, σε όλους τους κλάδους. Ήταν η εποχή της εφορίας, ήταν η εποχή όπου οι τραπεζίτες άνοιγαν το πουγγί, ήταν και πολύ φτηνό το κόστος χρήματος από το εξωτερικό, έτρεχε και το ΑΕΠ με 4%, έδιναν εκ των υστέρων αλόγιστα δάνεια. Εκ των υστέρων, έτσι, εκ των υστέρων κρίνονται αυτά. Έγιναν και παραβατικές συμπεριφορές όλη αυτή την 7 ετία στις τράπεζες. Προφανώς και έγιναν. Όμως αυτό δεν θα πρέπει να συνδέεται ούτε με ένα κλάδο, ούτε να βγάζουμε αφαίρετα γενικευμένα συμπεράσματα. Να πούμε ότι κλεισμένα κανάλια ή κανάλια όπως υπάρχουν κανάλια με χρέη
και λουκέτα στα κανάλια, υπάρχουν λουκέτα και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Όπως παράδειγμα στην οικοδομή είχαμε μια υποχώρηση της τάξης του 70-80%, το ίδιο πράγμα είχαμε και στον χώρο του τύπου. Και τη διαφημιστική δαπάνη και τις πωλήσεις των εφημερίδων κλπ. Πόσες άλλωστε εφημερίδες δεν έκλεισαν. Πάντως, ας αφήσουμε το παρελθόν και ας πάμε στο μέλλον. Οι τράπεζες έτσι κι αλλιώς δεν δίνουν δάνεια σε κανέναν πλέον, άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αλλά και όταν οι τράπεζες όμως πρέπει να δώσουν δάνεια, και όπως σε κάθε εταιρεία θα πρέπει να είναι εφιδωλές και θα δίνουν τα δάνεια με τα χρηματοοικονομικά κριτήρια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Μεγάλα δάνεια δίνονται με την έκκληση μόνο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον. Τώρα, οπωσδήποτε έχει πει, ας πούμε ότι θα πρέπει να δίνονται τα δάνεια, γιατί η οικονομία έχει ανάγκη τον δανεισμό, πρέπει να αναπτυχθεί η οικονομία. Πήραμε, ελπίζω, το μάθημα όλοι. Και όπως η κυβέρνηση και κάθε ελληνική κυβέρνηση πρέπει να είναι φιδωλή στις δαπάνες της, φιδωλή στο συνταξιοδοτικό, οι τράπεζες πρέπει να είναι φιδωλή και συνετή στις χρηματοδοτήσεις της. Και οι επιχειρηματίες επίσης πρέπει να προσέξουν τα έξοδα των επιχειρήσεών. Μην είναι πολύ φιδωλές, αυτό είναι το θέμα. Μην είναι πολύ φιδωλές και έχει στεγνώσει η αγορά και δεν έχει αγορά. Έχει στεγνώσει η αγορά. Έχει στεγνώσει πραγματικά η αγορά. Δεν έχουμε να διαχειριστούμε εύκολα προβλήματα. Σαφέστατα. Αυτό είναι σαφές. Διότι έχουμε μπροστά μας και μια επίλυση κόκκινων δανείων που δεν είναι καθόλου εύκολη εξίσωση. Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Κοταρίδη, αν όντως αυτή η διαδικασία με τις 4 τηλεοπτικές άδειες και τα 246 εκατομμύρια ευρώ μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν επένδυση. Ήταν τελικά, είναι μια επένδυση όπως μπορεί να έχει κάποιος στο μυαλό του. Πει κάποιος ότι ναι, μπήκαν 4 για παράδειγμα, βάλουν 246 εκατομμύρια και πήραν ένα δημόσιο αγαθό που λέγεται τηλεοπτικές άδειες. Μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι. Όχι, δεν θα το δω εγώ καθόλου έτσι. Εγώ από τη δική μου την πλευρά αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή δοθήκανε κάποιες άδειες που σε μακρά περίοδο ετών όλα τα κανάλια λειτουργούσαν χωρίς άδεια. Το δέχομαι. Δόθηκαν κάποιες άδειες λοιπόν, συλλέγονται κάποια χρήματα και μάλιστα ένα ποσό αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά υπολόγιζαν, το οποίο αυτό ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί με έναν άλλο τρόπο στην ελληνική οικονομία. Έτσι, φεύγω από το επιχειρηματικό που με ρωτάτε για να πάω λίγο στο ευρύτερο που ανέφερε ο κ. Κοντζαμάνης της ελληνικής οικονομίας, γιατί και εκεί είναι και το ζητούμενο. Τι σημαίνει αυτό, θα αξιοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση αυτά τα κάποια εκατομμύρια, 245 εκατομμύρια, προφανώς στα παρόλα πρόγραμμα που είπατε κι εσείς νωρίτερα. Ωραία, αυτό μας λύνει το πρόβλημα. Ας δεχτώ και όλο το θέμα ότι λύσαμε και τη διαπλοκή με τους νέους καναλάρχες. Ας δεχτώ ότι και αυτά τα 245 εκατομμύρια θα δοθούν για κάποιο παράλληλο πρόγραμμα προκειμένου να ελαφρύνουν κάποιες κατώτερες τάξεις. Λύσαμε το πρόβλημα της Ελλάδας. Δυστυχώς, όχι. Είναι κάτι που για μένα είναι λίγο περίεργο να ασχολούμαστε όταν έχουμε τόσα προβλήματα και εστιαζόμαστε σε θέματα τα οποία δεν μας πάνε μπροστά. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η ιδιωτική κατανάλωση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, είναι πάρα πολύ μειωμένη, διότι ο κόσμος πια έχει στερεύσει από ρευστό, όπως είπατε κι εσείς. Οι εξαγωγές είναι πάρα πολύ μειωμένες, η εμπιστοσύνη καταναλωτική είναι πάρα πολύ μειωμένη, που σημαίνει ότι δεν είναι καλά τα νέα για την ελληνική οικονομία. Η ανεργία είναι πάρα πολύ ψηλά. Άρα, αντί να εστιαζόμαστε στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιο κλίμα εμπιστοσύνης, να έρθουν κάποια χρήματα στην ελληνική αγορά, να γίνουν κάποιες επενδύσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια της κρίσης έχουν πάει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, δηλαδή σχεδόν κοντεύουν να εκμηδενιστούν οι επενδύσεις στην Ελλάδα σαν ποσοστό στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, κάθε φορά βρίσκουμε κάποιο άλλο αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε και χάνουμε την ουσία. Διότι, ναι μεν, θα βγουν και κάποιοι εργαζόμενοι τώρα με το κλείσιμο των καναλιών. Όμως μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και τα τελευταία χρόνια που έχει βαθύνει η κρίση έχουν βγει πολλοί εργαζόμενοι της ιδιωτικής οικονομίας. Θα μου επιτρέψετε άλλο ένα σχόλιο που νομίζω ως καθηγήτρια οφείλω να παίρνω και θέση σε αυτό, διότι διαπιστώνω ότι γίνεται ένας διαχωρισμός της κοινωνίας και από τη δική μου πλευρά θέλω και στους φοιτητές μου να περνάω ότι πρέπει η κοινωνία να είναι ενωμένη. Δεν μπορείς να ξεχωρίζεις κατηγορίες ανθρώπων. Γιατί το λέω αυτό. Αυτός ο διχασμός έχει κάνει πάρα πολύ κακό στην ιστορία της Ελλάδας, όσοι γνωρίζουν ιστορία, και δεν θέλω δυστυχώς να διαιωνίζεται. Να σας φέρω το απλό παράδειγμα. Είχαμε το κλείσιμο της ΕΡΤ με το μαύρο που έπεσε και είδαμε τι έγινε, που βγήκαν τόσοι εργαζόμενοι, ξεσηκώθηκαν και ο καλλιτεχνικός κόσμος
και όλοι. Δεν είδα στα υπόλοιπα κανάλια και στο Άλτερ που είχε κλείσει και μείναν πόσοι εργαζόμενοι στον δρόμο. Δεν είδα αντίστοιχη αλληλεγγύη. Γιατί είναι άνθρωποι πρώτης κατηγορίας, είναι πολίτες πρώτης κατηγορίας ημέν και πολίτες δεύτερης κατηγορίας ιδέ. Διαπιστώνω αυτή τη στιγμή και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από όλη αυτή την ιστορία που παρακολουθώ, ότι υπάρχει ίσως και μια χερεκακία για τους ανθρώπους οι οποίοι σε κάποια κανάλια, όπως παραδείγματος χάρη στο Μέγα, μπορεί να βγουν και στο δρόμο. Τα λέω πολύ απλά τα πράγματα, όπως τα διαβάζω και εγώ όταν μπαίνω στο διαδίκτυο. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει στραφεί ο ένας πολίτης εναντίον του άλλου. Πρέπει οι πολίτες να αντιληφθούν ότι είναι οι πολίτες ενωμένοι και πρέπει οι ίδιοι πολίτες να πιέζουν προς τα πάνω για να αλλάξει η κατάσταση και να ωφεληθούν όλοι. Το να διασπώνται και να υπάρχει αυτός ο διχασμός μεταξύ μας σε εμείς και εσείς ποτέ δεν οδήγησε σε καλά αποτελέσματα και μάλιστα δίνει και ερίσματα σε εκείνους που θέλουν να θρέψουν τη διαπλοκή, να αντιθρέφουν, να κάνουν τη δουλειά τους και εμείς οι πολίτες να μην παίρνουμε χαμπάρι και τίποτα. Αυτό είναι γεγονός, γιατί νομίζω ότι η διαχείριση πλέον Γιάννη Κορονέ είναι πολιτική της όλης υπόθεσης. Δηλαδή, ακόμα και το ζήτημα των εργαζομένων, την αίσθηση που έχω και εγώ δηλαδή και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στα οποία αναφέρθηκε και η κυρία Κοταρίδη, πιο πολύ πολιτικά τη βλέπουν και τη σχολιάζουν. Ναι. Παρά ουσιαστικά, δηλαδή παρά ότι θα χάσουν κάποιοι άνθρωποι την εργασία τους. Γιατί ακριβώς νομίζω και εγώ ότι παρατηρούνται φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού. Υπάρχει ένας διαχωρισμός του εμείς και εσείς. Και δυστυχώς, και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη πληγή που έχει αφήσει αυτό, όλη η φημολογία, όλη αυτή η κουβέντα που άνοιξε περί διαπλοκής με βασικούς πρωταγωνιστές τα κανάλια, έχει στραφεί η κοινωνία κατά των δημοσιογράφων και όλων αυτών που οι οποίοι εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, αλλά δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις και ανάλογα με την υποκειμενική, κατά τα κριτήρια των πολιτών, λέω, υποκειμενική προσέγγιση θεμάτων, ιδίως στην περίοδο της κρίσης, έτσι όπως έπαιζαν στα κανάλια, δυστυχώς έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση στους πολίτες. Αυτό είναι μεγάλη πληγή, η οποία πραγματικά και για μένα είναι μεγάλο ερώτημα, αν η αλλαγή που μπορεί να συντελεστεί στο τηλεοπτικό πεδίο, με αφορμή αυτόν τον διαγωνισμό, μπορεί να την κλείσει. Αν μπορείς να παράξεις τηλεοπτικό προϊόν, ειδήσεις, ενημέρωση από το νέο τηλεοπτικό πεδίο, η οποία να είναι αποδεκτή από τους πολίτες. Δηλαδή, οι πολίτες να μην ψάχνονται στην κυριολεξία να δουν τι εννοείς πίσω από αυτό που λες, παρουσιάζοντας μια είδηση. Πάντα η ανάγνωση έχει δύο πάντως όψεις. Ναι, συμφωνώ. Πάντως πρέπει με κάποιο τρόπο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους φορείς ενημέρωσης. Είναι ζήτημα δηλαδή μη στο αντιμετωπίσουμε ως δημοσιογράφοι. Είναι πολυεπίπεδη η ανάκτηση εμπιστοσύνης. Ακόμα και στο τραπεζικό σύστημα. Και στο είναι παντού. Με τα capital controls, τεστ γίνονται συνεχώς στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Και για παράδειγμα, τα 420 ευρώ τα κάνουν 840, δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή μας. Αλλά είναι ένα τεστ. Εμείς όλοι οι πολίτες, π.χ. δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι ένα τεστ. Και του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το πώς μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος, οι πολίτες, την εμπιστοσύνη προς το τραπεζικό σύστημα. Ακόμα και αυτό. Το θέτω πολύ σχηματικά. Ναι, νομίζω ότι για να το καταλάβω. Πέραν της ανάκτησης εμπιστοσύνης στην πολιτική που πρέπει να σίγουρα, έχουμε. Είναι το ίδιο τσουβάλι, νομίζω, που παίρνουν λίγο πολύ όλοι όσοι έχουν μικρή ή μεγάλη εξουσία και φέρουν ευθύνη για το σημείο που έχει φτάσει η χώρα. Και είναι και πολιτικοί, συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, τράπεζες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο είναι στο ίδιο τσουβάλι, έτσι, για τους πολίτες. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα και ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο για τον κύριο Χριστόπουλο και από την κυρία Κοταρίδη και από τον κύριο Κοτζαμάνη. Από τον κύριο Χριστόπουλο να ξεκινήσουμε. Αν γίνουν όλα αυτά τα μαγικά που περιέγραψε η κυρία Κοταρίδη και υπάρξει αυτογνωσία στον ελληνικό λαό και στον κάθε πολίτη για το κοινωνικό σύνολο και το κοινωνικό καλό, νομίζω ότι εκεί θα έχουμε αρχίσει να βρίσκουμε τη λύση της εξίσωσης για την ελληνική κρίση, όπως περιγράφεται. Συμφωνώ. Νομίζω δεν ήταν η έλλειψη περισσότερης, λιγότερης τηλεόρασης, είναι έλλειψη παιδείας που είναι σημαντικό. Πολίτες και αυτοί που βλέπουν τηλεόραση και καταναλώνουν ειδήσεις πρέπει να τις κάνουν μια κριτική σκέψη και αφαιρετική, θα μπορούσα να πω εγώ. Και εν κατακλείδη, οποιαδήποτε ολιγοπωλιακή αγορά, αυτό έχει να κάνει και όσον αφορά το κομμάτι αν είναι επένδυση ή δεν είναι ή τι γίνεται, οποιαδήποτε ολιγοπωλιακή αγορά η οποία υπόκειται σε σκληρή διοικητική παρέμβαση δεν είναι ποτέ καλή ούτε για αυτούς που επενδύουν αλλά ούτε για αυτούς που την αποδέχονται, που την καταναλώνουν. Για τους Έλληνες πολίτες. Αυτή τη στιγμή το καινούργιο τοπίο, το συγκεκριμένο με αυστηρά οικονομικούς όρους, δεν ξέρω αν με διαψεύσετε, έχει νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι, ολιγοπωλιακό. Ναι, είναι ακριβώς ολιγοπωλιακό. Με διοικητική
παρέμβαση. Και είδαμε μέχρι σήμερα ότι όπου υπήρξαν στην οικονομία διοικητικές παρεμβάσεις, όπως παραδείγματος χάρη αυθαίρετα για πολλές περιόδους αυξάναμε τις συντάξεις ή δίναμε συντάξεις, δίναμε φάπαξ έτσι μόνο και μόνο για να μας ακούν οι πολίτες και να μας ψηφίζουν, είδαμε πού έφτασε η ελληνική οικονομία. Κύριε Κοταρίδη. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα προσθέσω επίσης ότι θα πρέπει στο κράτος μας να μάθουμε κάποια στιγμή να σεβόμαστε το Σύνταγμα, το όποιο αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το Σύνταγμα και τους κανόνες και να τους ακολουθούμε. Το λέω αυτό διότι κάπου παρεκάμφθη το ΕΣΟΡΟΥ, έτσι που είναι μια ανεξάρτητη αρχή, και για μένα είναι πολύ επικίνδυνο το να αρχίζουμε να παρακάμπτουμε ανεξάρτητες αρχές, γιατί δεν ξέρουμε σε τι οδούς μπορεί να μας οδηγήσει αυτό όταν αρχίζουμε και παρακάμπτουμε το ένα μετά το άλλο. Και δεν μου θυμίζει και πολύ ότι θέλουμε να ξεφύγουμε από τη διαπλοκή όταν αρχίζεις και παρακάμπτεις. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα έχει πολύ σωστά, όπως υπόθηκε, έγινε θέμα παιδείας και λιγότερο οικονομικό όλο αυτό που έχουμε πάθει στην ελληνική οικονομία. Επομένως, εντάξει, να βάλουμε μία τάξη όπου μπορούμε να βάλουμε την τάξη, αλλά ο σκοπός είναι να μπορέσουμε σαν κοινωνία να αντιληφθούμε κι εμείς ως πολίτες ποιο είναι το καλό για μας και να μην γίνεται αυτός ο διαχωρισμός που είπαμε προηγουμένως. Τα οικονομικά είναι συγκεκριμένα. Οι δράσεις οι οικονομικές με τις οποίες μπορεί να ξεφύγει ένα κράτος και να έχει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα είναι γνωστά. Θέλει όμως συγκεκριμένες πολιτικές δράσεις. Δεν θέλει παλινοδίες. Τη μία μέρα υπογράφουμε, την άλλη αλλάζουμε γνώμη. Γιατί πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για την εμπιστοσύνη, πρέπει να σας πω ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται πάρα πολύ δύσκολα, γκρεμίζεται πάρα πολύ εύκολα. Αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας έχει γκρεμιστεί και από τους ίδιους τους Έλληνες, αλλά και από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, που σημαίνει ότι πρέπει να καταβάλουμε όλοι πάρα πολύ κόπο, και οι πολίτες και οι πολιτικοί και ο επιχειρηματικός κόσμος και όλοι μαζί, να χτίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη αν θέλουμε ένα καλύτερο αύριο, διότι οι νέοι μας, και κλείνω με αυτό, επειδή είμαι καθηγήτρια πάλι και με καίει αυτό το θέμα, βλέπω τους νέους μας και φεύγουν καραβιές στο εξωτερικό. Το λέω εντός εισαγωγικών τις καραβιές, διότι πια δεν έχουν. Όχι, οι καινούργιες μελέτες και παλιότερα φεύγανε, ναι. Αλλά αν δείτε μελέτες που γίνονται, θα διαπιστώσω ότι πια σε ερωτηματολόγια, όταν ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους αν έχουν σκοπό να γυρίσουν, είναι κατηγορηματικά όχι. Όχι. Και τους χρειάζεσαι ως πρώτη ύλη για να χτίσεις την ακούστε, ο ανθρώπινος παράγοντας και το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ένας βασικός παραγωγικός συντελεστής για το οικονομικό αποτέλεσμα μιας χώρας. Αν δεν έχεις αυτό το παραγωγικό συντελεστή που θα σου γεννήσει ιδέες, έχεις πεθάνει. Πραγματικά. Κύριε Κοτζαμάνη. Εγώ θα έλεγα ένα τραγούδι που λέω πάντα, λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά. Όλοι σε αυτό το δύσκολο τοπίο, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι φορείς, πρέπει καλούμεθα να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Όλες τις προηγούμενες δεκαετίες παίρναμε εύκολες αποφάσεις. Πώς καλούμαστε να διαχειριστούμε, πώς θα μοιράσουμε μια αυξημένη πίτα. Τώρα καλούμεθα να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα και θα συνεχιστεί για χρόνια. Μόνο που παίρνοντας με λιγότερο φανατισμό περισσότερη δουλειά και περισσότερο σύστημα, μπορούμε κάπου αυτή την πτώση να την κάνουμε περισσότερο κοινωνικά δίκαιη και να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη και αναστρέψιμη. Η κυβέρνηση έχει αρχίσει να δείχνει ότι θέλει να προσελκύσει επενδύσεις, θα πρέπει να κινηθεί ταχύτερα και θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Όσο για τους δημοσιογράφους, έχω βαρεθεί εμείς οι δημοσιογράφοι να ρίχνουμε τα προβλήματά μας και όλες τις ευθύνες στη συνεργοδοσία. Νομίζω ότι κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να αναλάβει και τις δικές του ευθύνες. Μ' αρέσει πάντως που είπες για συνθήματα την ώρα που τα κόμματα ψάχνουν συνθήματα ενώπιση της ΔΕΘ. Πραγματικά. Ίσως είναι και ένας λόγος που δεν έχουν πολύ μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Σωστά. Ναι. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθούμε. Εμείς, Γιάννη, πάμε λίγο να δούμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Ναι. Γενίασε δρόμο. Τμήμα της Ολυμπίας Οδού. Ναι. Λοιπόν, μίλησε όμως για τις τηλεοπτικές άδειες εκεί. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Τι ακριβώς ανέφερε. Ο διαγωνισμός λοιπόν που έληξε σήμερα έδωσε ένα απροσδόκητα υψηλό τίμημα. 246 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα σημαντικό ποσό στην περίοδο της κρίσης, το οποίο δεν είχαμε προϋπολογίσει. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού, τα 2/3 μέχρι τέλος του χρόνου και το υπόλοιπο 1/3 μέχρι τέλος του 2017, δεσμεύομαι σήμερα
ότι μέχρι το τελευταίο ευρώ αυτών των χρημάτων που εισδραίουν στο Δημόσιο Ταμείο θα κατευθυνθεί σε έκτακτες δράσεις για τη στήριξη ευπαθών ομάδων, για τη στήριξη της κοινωνίας που το έχει ανάγκη. Ευπαθείς ομάδες, το είπαμε και νωρίτερα, τα 246 εκατομμύρια ευρώ, Γιάννη, ο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα τα πει και στη δεύτερη ή άλλως. Να δούμε όμως τι είπε και ο κ. Κουμουτσάκος, γιατί απάντησε και η Νέα Δημοκρατία φυσικά, σαφέστατα. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της αφαιρεσίας. Τόσο με την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όσο και με τον περιορισμό των αδειών σε 4. Μετά από αυτά, γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα στα οποία καλείται από τον ελληνικό λαό και οφείλει να απαντήσει. Γιατί κατασκευάζει ολιγοπόλιο καναλιών και ακροτηριάζει έτσι την πολυφωνία? Πόσα θα χαθούν από το κλείσιμο καναλιών που ήδη λειτουργούν? Κλείσιμο που ήδη προανήγγειλε η κυβέρνηση. Ποιος θα πληρώσει τα δάνειά τους, τους φόρους, τις ασφαλιστικές εισφορές? Πώς αισθάνονται τώρα ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπάς, η κυρία Γεροβασίλη και οι άλλοι, καθώς σε 90 ημέρες θα πέσει μαύρο σε γνωστά κανάλια μεγάλης τηλεθέασης και θα βρεθούν στο δρόμο πολλές εκατοντάδες εργαζομένων με τις οικογένειές τους? Πώς τολμούν να μιλούν για νίκη επί της διαπλοκής, όταν ο συγκυβερνήτης τους, ο κύριος Καμένος, έλεγε ότι, και ανοίγω εισαγωγικά εδώ, με τα μαύρα λεφτά στα site και τις ψευδείς αναρτήσεις, ο Καλογρίτσας νομίζει ότι θα πιέσει για κανάλι. Κλείνοντα εισαγωγικά. Τώρα, τι θα κάνει ο κύριος Καμένος? Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Κουμουτσάκος για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Απάντησε όμως και η Κομισιόν, μάλλον σχολίασε η Κομισιόν και ο εκπρόσωπος ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, που χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι μαζεύτηκαν 246 εκατομμύρια και φυσικά αναφέρθηκε στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τηλεοπτικές άδειες, που όπως είπε δεν υπάρχει κατά αντίστοιχο. As far as the auction for the TV license is concerned, we, as you know, and I think we said this publicly already, the procedures for the granting of licenses for television channels have not been harmonized at EU level. Therefore, member states are free to operate licensing regimes in line with domestic requirements, of course, under the understanding that the principles set out in the treaties continue to apply. So we take note of the results of the Greek auction of the tender procedure on TV license in Greece, which was, I believe, concluded yesterday, and the proceeds are accounted as extra revenues, and this is, of course, a positive step. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του SBC μαζί με τον Γιάννη τον Κοροναίο. Λοιπόν, Γιάννη, να μιλήσουμε λίγο για γεωπολιτική. Βεβαίως. Γιατί το έχουμε αφήσει στην άκρη αυτό το θέμα. Έχουμε, νομίζω, όλοι overdose με τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά νομίζω ότι, όπως κάναμε και η προηγούμενη συζήτηση εδώ στο στούντιο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς περιστράφηκε και στο οικονομικό, στα γύρω από το νέο τηλεοπτικό τοπίο, σημαντικά οικονομικά στοιχεία που αφορούν και την τηλεόραση. Επομένως, νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα να πάμε έτσι και λίγο στη γεωπολιτική και σε ζητήματα που μας αφορούν. Η γειτονιά μας είναι στις φλόγες έτσι κι αλλιώς. Με την Τουρκία σημαντικά ζητήματα. Νομίζω ότι η Τουρκία παίζει ως σημαντικός παράγοντας των γεωπολιτικών εξελίξεων. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε αυτό να το συζητήσουμε πάρα πολύ καλά με τον συνομιλητή μας, με τον καλεσμένο μας, τον καθηγητή γεωπολιτικής, τον κύριο Σωτήριο Ρούσο. Χαίρετε, κύριε Ρούσο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Τώρα, να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο για τις τηλεοπτικές άδειες, έτσι, με τον κύριο Ρούσο. Ένα πολύ γρήγορο. Πώς το βλέπετε το νέο τοπίο? Κοιτάξτε, εμένα με εξέπληξε θετικά, αρνητικά, με την έννοια θετικά, γιατί το κράτος πήρε 250 εκατομμύρια στα ταμεία του. Αρνητικά, γιατί όλοι αυτοί, πολλοί από τους επιχειρηματίες, όχι δεν ξέρω αν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, αλλά γενικότερα στο επιχειρηματικό κόσμο υπάρχει η αντίληψη ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Άρα λεφτά υπάρχουν όταν χρειάζεται να δοθούν και τα θεωρούνται ότι είναι. Και βεβαίως υπάρχει μια κανονικοποίηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κανονικός τρόπος για να παίρνει κανείς άδειες. Τώρα, το θέμα της ποιότητας
ή της διαπλοκής, όπως θέλουμε να λέγεται, θα το δούμε. Το πρώτο θετικό στοιχείο είναι ότι κανονικοποιείται ή μπαίνει ένας συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο κάποιος παίρνει άδειες, δεν τις παίρνει με το έτσι θέλω. Και το δεύτερο είναι ότι το κράτος θα πάρει 250-246 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, πράγμα ένα μεγάλο ποσό. Ελπίζω, εδώ είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί άκουσα διστάμενες απόψεις, άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό που είπε ότι θα τα δώσει σε ευπαθείς ομάδες, άκουσα άλλες απόψεις που λένε ότι είμαστε δεσμευμένοι να τα δώσουμε για τους δημοσιονομικούς στόχους αυτά από το μνημόνιο. Έχει αρχίσει ήδη μια κουβέντα. Να σας πω και εγώ, η πρώτη αίσθηση είναι ότι περνάει από το σκόπελο των μνημονίων. Εγώ, για να το λέω ο Πρωθυπουργός, θεωρώ ότι θα το έχει δει, δεν θα έχει δει τα προηγουμένα. Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που πάντως θετικό. Πάντως, την ίδια ώρα, κύριε Ρούσο, πέραν του μικρού κόσμου που ζούμε και εδώ στη χώρα μας, δηλαδή που ασχολούμαστε με ζητήματα που απασχολούν φυσικά την καθημερινότητά μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Και όταν λέω μικρό κόσμο, εννοώ ότι ασχολούμαστε μόνο με τα εσωτερικά ζητήματα και αφήνουμε λίγο στην άκρη τα διεθνή θέματα. Διότι έχουμε μια Ευρώπη δίπλα μας, μαζί μας, αν το θέλετε διαφορετικά ως εταίρεια, αν χαρακτηριζόμαστε έτσι, που έχει από τη μία Brexit. Απ' την άλλη, ένα τραπεζικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Και έχει επιπλέον και ένα πονοκέφαλο που λέγεται Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που βαίνει υπό κατάρρευση. Και αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι σημαντικό, διότι έχει να κάνει με το προσφυγικό, διότι η χώρα μας σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Ναι, το τελευταίο που είπατε για την συμφωνία που βαίνει υπό κατάρρευση, τελευταία είχαμε επισκέψεις του Σούλτς και του κ. Αβραμόπουλου στην Άγκυρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ταλέντο, θα έλεγα, το οποίο δεν είναι αρνητικό μερικές φορές, να μεγαλώνει τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, να πηγαίνει πίσω δηλαδή τις πιο σκληρές αποφάσεις. Στην περίπτωση του προσφυγικού αυτό δεν είναι κακό, γιατί έτσι δίνει έναν χρόνο να λυθούν άλλα επιμέρους ζητήματα. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι βγαίνουμε σε μια κατάρρευση με την έννοια αυτή, αλλά προσοχή, κατάρρευση ή ξεκατάρρευση, όσο η Συρία συνεχίζει να είναι όπως είναι και κυρίως όσο το κουρδικό ζήτημα και το κουρδικό μέτωπο παραμένει στις φλόγγες και οι κουρδικές περιοχές βρίσκονται υπό την απειλή των τουρκικών στρατευμάτων, είναι πολύ πιθανό να έχουμε νέα ρεύματα προσφύγων προς τις περιοχές μας, τώρα πια από τις κουρδικές περιοχές που δεν είχαμε παλαιότερα. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το ζήτημα της κατάρρευσης ή μη της συμφωνίας Τουρκίας-Ευρώπης, πιθανότητα να έχουμε αυξήσεις αυξήσεις των πληθυσμών των προσφύγων. Το έχουμε δει, νομίζω. Τις τελευταίες μέρες έβλεπα κάποια στατιστικά στοιχεία που έδειχναν ότι από την ώρα που ξεκίνησαν και οι επεμβάσεις στη Συρία και από την πλευρά της Τουρκίας και από τη στιγμή που βαίνει προς κατάρρευση, μάλλον υπόθηκε ότι είναι και ένα διπλωματικό παιχνίδι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι και ένα χαρτί της Τουρκίας, δηλαδή δεν αυξάνει τον αριθμό των προσφύγων σε κρίσιμο βαθμό, αλλά αυξάνει τόσο ώστε να πει ότι κοιτάξτε, έχω τη στρόφιγα, έχω τον έλεγχο της στρόφιγας. Εδώ βάζω και ένα ερωτηματικό, ξέρετε, γιατί ο πιο βαθμό τον έχει δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος ότι οι πρόσφυγες θα θελήσουν να φύγουν από την Τουρκία και να έρθουν σε μια Ελλάδα όπου θα τους εγκλωβίσει σε στρατόπεδα. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι η παλιά κατάσταση όπου η Ελλάδα ήταν μια δίωδος προς την δυτική και Ευρώπη. Τώρα ξέρουν τα σύνορα είναι κλειστά. Τώρα το γνωρίζουμε. Και όχι, και μπαίνουν μέσα στα στρατόπεδα, ουσιαστικά είναι έγκλειστοι και χάνεται κάθε πιθανότητα να φύγουν. Ή γίνεται πολύ πιο ακριβή. Έχουν τις δυνατότητες να φύγουν, να το πούμε και αυτό, αλλά πια τα κυκλώματα έχουν ανεβάσει την τιμή σε πολύ ψηλό. Να το βάλουμε στην επίπεδο. Ουσία, δηλαδή, αν θέλετε, στην αρχή του κάκου. Το κομμάτι της Συρίας, κύριε Ρούσο, το ότι φαίνεται ότι, μάλιστα χαρακτηριστικά μου έλεγε έτσι και ο διπλωμάτης, ότι στη Συρία υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ιστορία που όλοι είναι εναντίον όλων. Δηλαδή, όλοι βομβαρδίζουν όλους. Υπάρχει μια χαοτική κατάσταση, νομίζω, και κυρίως με ευθύνη των μεγάλων δυνάμεων, ας πούμε, και της Ευρώπης, αλλά και με το ρόλο που παίζει η Τουρκία, αυτούς τους ελιγμούς που κάνει ο Ερντογάν και για να λύσει τα δικά του μέσα στη χώρα του, τέλος πάντων, τα προβλήματα. Έρχεται από κοινωνία που Ερντογάν. Ακριβώς, και αυτό μπαίνει στην εξίσωση. Πώς θα το χαρακτηρίζατε τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, να δώσουμε το κομμάτι της Μέσης Ανατολής. Ίσως μια εικόνα στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτρες, ότι στην Συρία δρούν πάνω από 100 οργανώσεις και πάνω από 1.000 πολιταφυλακές. Αντιλαμβανόμαστε λιγάκι τι συμβαίνει. Γιατί εμείς ακούμε για τις πολύ μεγάλες οργανώσεις, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Όμως, παρόλα αυτά, αυτό που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι οδεύουμε, είμαστε δηλαδή προς την τελική περίοδο, προς την περίοδο δηλαδή επιλύσεως ή αν θέλετε διευθετήσεως της Συρίας. Και γι' αυτό οι παίκτες
παίρνουν θέσεις. Άρα λοιπόν η μάχη και η εμπλοκή ξένων δυνάμεων θα αυξηθεί, γι' αυτό και η Τουρκία μπαίνει μέσα, γι' αυτό και άλλοι θέλουν να πάρουν θέσεις, οι Ιρανοί, οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί, ακριβώς γιατί θεωρούν ότι πια οι οργανώσεις αυτές έχουν φτάσει σε ένα σημείο κόπωσης και υποχώρησης, άρα το πράγμα θα λυθεί και ο καθένας θέλει να έχει θέσεις. Τώρα η Τουρκία έχει φτάσει, ξέρετε, η Τουρκία ξεκίνησε από πολύ, πολύ φιλόδοξα σχέδια και τώρα φτάνει να αποζητά το μίνιμουμ. Και το μίνιμουμ είναι να μην δημιουργηθεί κουρδικό ομόσπονδο κράτος στη Συρία. Δηλαδή εκεί που έλεγε ότι θα είναι η επικεφαλής μιας τεράστιας τελωνιακής ένωσης από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Ντουμπάι, σήμερα όλο αυτό το σχέδιο συρρυκνώνεται στο κουρδικό ζήτημα. Και έχει να κάνει αυτό με την καθυστέρηση που προβάλλει η Ευρώπη διπλωματικά, δηλαδή προσπαθεί να χειριστεί και κερδίζει έδαφος η Ευρώπη διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Όχι, και σαν αποτέλεσμα όσον αφορά το προσφυγικό, νομίζω ότι η Τουρκία θέλει ακόμα, δεν θέλει να διαρρήξει σχέσεις με την Ευρώπη. Θέλει να κρατήσει σχέσεις με την Ευρώπη. Γιατί ξέρετε, η Τουρκία. Γιατί έχει σημασία, γιατί θεωρείται ότι είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ της περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αν διαρρήξει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός ο διάμεσος ρόλος χάνεται. Αυτό ήταν που πιθανώς, μάλλον σε κάποια φάση φάνηκε ότι μπορούσε να παίξει ρόλο και η χώρα μας από τη στιγμή που η Τουρκία άλλαζε λίγο τη σχέση της με τη Δύση. Αυτό. Ναι, προφανώς. Όλη η λογική που είχαμε παλαιότερα της εξημέρωσης της Τουρκίας, της κοινωνικοποίησης της Τουρκίας μέσα στην Ευρώπη, να τη φέρουμε στην Ευρώπη, να την κοινωνικοποιήσουμε κατά κάποιον τρόπο. Ήταν αυτό ότι είχαμε έναν ειδικό ρόλο και τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί να το κάνει αυτό, να πει ότι έχουμε ένα ειδικό ρόλο συνομιλητού με την Τουρκία όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το προσφυγικό. Αλλά νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις για το προσφυγικό δεν γίνονται ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από την Ελλάδα, γίνονται καθαρά από τη Γερμανία. Η Γερμανία είναι ξεκάθαρη σε αυτό. Δηλαδή, και γι' αυτό και η Γερμανία κάνει όλες τις συζητήσεις και με τον Βίζεγκραντ και με τους άλλους, γιατί νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκφράζει ευρωπαϊκές θέσεις, γιατί οι ευρωπαϊκές θέσεις πια ταυτίζονται με τις γερμανικές θέσεις. Για να ανοίξουμε λίγο παραπάνω την κουβέντα μας, προτείνω για να πάμε λίγο στο τέλος ειδήσεων, στον Νικήτα τον Κορονάκη, για να μας δώσει και τροφή για σχόλια με τις ειδήσεις και για το τι συμβαίνει στη Συρία με τον Ερντογάν, αλλά και το τι γίνεται και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Αλλά νομίζω έχουμε πρώτα μια εξέλιξη που μας έρχεται από τη Βενεζουέλα. Νικήτα, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Βασίλη. Ογκώδης ήταν η διαδήλωση κατά του Πρόεδρου της Βενεζουέλας που έγινε στο Καράκας, του Νικολάου Μαδούρο. Πάνω από 1 εκατομμύριο ήταν οι άνθρωποι που κατέβαλαν τους δρόμους του Καράκας. Τη μαζικότερη, ίσως να πούμε, διαδήλωση του τελευταίου χρόνου στη χώρα. Είναι μια ισχυρή ένδειξη του διχασμού που κλονίζει την κοινωνία σε μια ήδη βεβαρημένη κοινωνία με τις τελευταίες εξελίξεις που παρακολουθούμε να φέρνουν σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τον πρόεδρο της Βενεζουέλας. Ντυμένη στα λευκά λοιπόν και με το σύνθημα «Αυτή η κυβέρνηση θα καταρριφθεί», οι διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους απαιτώντας από τον Νικολάς Μαδούρο να ανακοινώσει δημοψήφισμα από το αποτέλεσμα του οποίου θα κριθεί η παραμονή του ή όχι στην Προεδρία. Πετρελοπαραγωγός χώρα, να πούμε, η Βενεζουέλα, κύριε Ρούσο. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με τον ΟΠΕΚ για την τιμή του πετρελαίου. Είναι και αυτό, νομίζω, το θέμα. Παράλληλα με αυτό που μας λέει ο Νικήτας. Αν μου επιτρέπετε, ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για τη Βενεζουέλα και για την κυβέρνηση Μαδούρο είναι ότι κατά τη γνώμη μου, από τα σφάλματα, αν θέλετε, τα ζητήματα αυτή τη κυβέρνηση είναι ότι κατά τη διάρκεια των παχιών αγελάδων με τα 100-110 δολάρια το βαρέλι, η Βενεζουέλα δεν έκανε, όχι μόνο η Βενεζουέλα, και άλλες κυβερνήσεις αριστερές, προοδευτικές, δεν έκαναν αναδιάθρωση της οικονομίας. Δεν οδήγησαν την οικονομία τους σε ανάπτυξη και σε άλλους τομείς. Δεν πήγαν και σε πολλούς άλλους τομείς. Έτσι παρέμειναν αυτό που λέμε κράτη εισοδηματίες. Και ο εισοδηματίας πέφτει το νίκη. Γίνεται φτωχός. Σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις που μας έρχονται από τη Συρία και τις σχέσεις, όπως είπαμε, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για τη Συρία, Νικήτα, για να έχουμε έτσι τροφή για σχόλιο και εδώ στο στούντιο. Όπως περιγράψατε και προηγουμένως, είναι κρίσιμο το επόμενο διάστημα τόσο για την Συρία και τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη, βέβαια.
και με τη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία. Λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο των G20, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως η επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη στο βορρά της Συρίας θα συνεχιστεί κανονικά. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως στόχος της Τουρκίας είναι να δημιουργήσει μια ασφαλής ζώνη στη Μεθόριο με την εκδίωξη από την περιοχή τόσο των τζιχαντιστών όσο και των Κούρδων. Στο πλαίσιο μάλιστα της Συνόδου, να πούμε εδώ ότι ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί και με τον Μπάρακ Ομπάμα, όπου φυσικά θα τεθεί επιτάπητο στο θέμα της Συρίας. Την ίδια ώρα έχουμε μια εξέλιξη που προκύπτει από συνέντευξη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Bloomberg, όπου λέει ότι η Ρωσία και η ΗΠΑ είναι κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για τη Συρία, παρά τις διαφορές όσον αφορά στο ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση της σύγκρουσης. Δεν αποκλείω, δήλωσε ο κ. Πούτιν, ότι στο εγγύς μέλλον μπορεί να συμφωνήσουμε και να δείξουμε κάτι προς την παγκόσμια κοινότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Μένει να δούμε. Πάντως, την περασμένη εβδομάδα, Βασίλη, ο Τζον Κέρι και ο Ρώσος ομόλογος του, ο Σεργέι Λαυρόφ, απέτυχαν να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία για στρατιωτική συνεργασία. Νικήτα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, να σου ευχηθούμε. Κύριε Ρούσο, μου ακούγεται σαν μια ή τριχοτόμηση, συμφωνία για τριχοτόμηση της Συρίας, όπως την είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ή για μια συμφωνία Ομπάμα-Πούτιν για την μετά άσαντε εποχή. Αν θα παραμείνει μάλλον ο άσαντε ή όχι. Ναι, εμένα κάπως έτσι μου ακούγεται. Τα δύο δεν είναι... Πολύ εμπειρικά το λέω τώρα. Τα δύο δεν είναι, αν θέλετε, αντιφατικά μεταξύ τους. Όταν λέμε τριχοτόμηση μέσα στη Συρία, προσέξτε, δεν εννοούμε με την έννοια ότι θα γίνουν τρία κράτη, γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη Συρία. Ναι. Και τα πληθυσμιακά δεδομένα τις έχουν αλλάξει. Υπάρχουν ορισμένες περιοχές που είναι αμυγώς κατοικημένες από συγκεκριμένες εθνοσκευτικές ομάδες, όπως η περιοχή των Κούρδων, και αυτή όχι ολόκληρη, και η περιοχή η βορειοδυτική που είναι οι Αλαουίτες. Ναι. Αλλά δεν είναι. Η Δαμασκός, ας πούμε, που είναι και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι το Χαλέπ, η Δαμασκός κτλ., δεν είναι εύκολο να χωριστούν. Εκείνο που μπορούμε να δούμε είναι μια ομοσπονδιοποίηση ορισμένων περιοχών κατά το πρότυπο του Ιράκ. Και εκεί και ο Άσαντ, εκ των πραγμάτων, σε μια τέτοια χαλαρή ομοσπονδιακή κατάσταση, να έχει πολύ μικρότερο ρόλο από ό,τι είχε σε μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση μέχρι τώρα. Δηλαδή, ή σε μια μεταβατική κυβέρνηση ενός ομοσπονδιακού κράτους. Πάντως, το σενάριο της λύσης χωρίς Άσαντ, δηλαδή, έθεταν πολλές πλευρές και πρώτη Τουρκία. Φαίνεται δύσκολο να συμβεί. Φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή να συμβεί. Καμία από τις δυνάμεις που δεν θέλουν τον Άσαντ, δηλαδή, για να πούμε ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, δεν έχουν δύναμη για να τον διώξουν. Αυτό είναι το πολύ βασικό στοιχείο. Και επίσης ότι η Ρωσία και το Ιράν, που είναι οι άλλες δυνάμεις, δεν έχουν τη δύναμη να τον κρατήσουν για πάρα πολύ. Έχετε πολύ δίκιο. Σε αυτό το κομμάτι, επειδή είπατε, κύριε καθηγητά, πριν και για την κόπωση που αρχίζει και φαίνεται, κυρίως στο κομμάτι των ανταρτών αυτών που προσπαθούν να... Εγώ βλέπω όμως κόπωση, και θα σας το πω έτσι ως συνέχεια, των Αμερικανών έτσι και αλλιώς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν όλα αυτά τα χρόνια που ουσιαστικά έχουν εμπλακεί σε αυτήν την ιστορία να δώσουν μια λύση, αλλά πλέον και των Ρώσων, οι οποίοι άρχισαν με εντυπωσιακά χτυπήματα στην πρώτη φάση των επιχειρήσεων που έκαναν στη Συρία. Μήπως τελικά κόποση δείχνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Προσέξτε, κόποση δεν δείχνουν οι μεγάλες δυνάμεις, απλά δείχνουν την αδυναμία τους. Αν θέλετε, δεν θα την έλεγα αδυναμία. Θα έλεγα την άρνησή τους να παρέμβουν με στρατιωτικές δυνάμεις εδάφους, με πεζικό δηλαδή. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Γιατί τις μάχες δεν νικούν τα αεροπλάνα, νικούν οι δυνάμεις πεζικού. Πως σε ένα σημείο βόλευαν οι συμμετοχοί, ξέρω εγώ, Ιρανών, δηλαδή, προνών της Επανάστασης. Οι Βρετανοί έχουν πει ότι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να το ξέρουμε και για τη συνέχεια αυτής της κρίσης και αυτού του εμφυλίου πολέμου, είχαν πει ότι χρειάζονται 60.000 δυνάμεις στρατός για να γίνει ειρήνευση. Είναι εύκολο όμως να αποφασιστεί μια χερσαία επέμβαση στη Συρία από τις μεγάλες καθόλου. Καθόλου. Και γι' αυτό προφανώς δεν έχει γίνει εξτρεμίες. Θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο χάος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Προφανώς. Το Ιράκ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Αφγανιστάν επίσης. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα μια επιχείρηση στρατιωτική να επιφέρει κάποια λύση. Θα δημιουργήσει μεγαλύτερο χάος και θα μεγαλώσει, αν θέλετε, και την έγκλη των τρομοκρατικών τζιχαντιστικών οργανώσεων σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο. Άρα λοιπόν και εδώ ίσως θα πρέπει να ξαναδεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες το
το ρόλο του Άσαντ. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μείνει στο περιθώριο αυτή τη στιγμή. Και όταν λέω Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοώ με τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μιλώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμό, γιατί δυστυχώς δεν έχει εξωτερική πολιτική ως τέτοια. Αλλά κυρίως η Γαλλία που προστάτησε στο να φύγει ο Άσαντ. Αλλά και η Γερμανία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, είναι και εξαιρετικά σημαντική χώρα και ως στρατιωτική δύναμη πια. Δεν πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να στέκονται έτσι και να βλέπουν τους Αμερικανούς, τους Ρώσους και άλλους να παρεμβαίνουν και αυτοί απλά, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ βάζω όλους τους Ευρωπαίους, απλά να αποδέχονται τις συνέπειες αυτών των ενεργειών. Γιατί όταν οι Ρώσοι, παραδείγματος χάρη, ισοπεδώνουν μια πόλη στο Χαλέπι ή δίπλα στο Χαλέπι, οι πρόσφυγες δεν πάνε στη Ρωσία. Οι πρόσφυγες έρχονται στην Ευρώπη ή παραμένουν στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι. Θα έπρεπε να είμαστε εμείς που θα είμαστε οι επισπεύδοντες, αυτοί που θα τρέχαμε όπως να λύσουμε ή να προσπαθήσουμε να παρέμβουμε σε μια λύση και είμαστε ουραγοί. Ουραγοί. Και... όπως ακριβώς μυρολατρικά λίγο το αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς είναι και στόχος τρομοκρατικών χτυπημάτων. Προφανώς, πολύ σωστά το λέτε, ότι και από αυτή την πλευρά με την έννοια ότι οι επιχειρήσεις του Ισλαμικού κράτους, όπως λέγεται του λεγόμενου, αν θέλετε, επηρεάζουν ορισμένα κομμάτια εξτρεμιστικά των κοινοτήτων των μουσουλμανικών, μικρά κομμάτια, πολύ μικρά αλλά σημαντικά, τους εμπνέουν εντός εισαγωγικών. Και θα έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ευρώπη να κάθεται, αν θέλει, στο πίσω μέρος, αυτό που λένε οι Αμερικανοί, να είναι στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Ναι, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και αφήνουν άλλους να οδηγούν τη στιγμή που από το τρακάρισμα. Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν θα πληγούν οι οδηγοί, αλλά οι συνοδηγοί. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα γυρίσουμε πάλι με τον κύριο Ρούσο Γιάννη για να ανοίξουμε λίγο παραπάνω την κουβέντα και με το προσφυγικό, διότι μας αφορά κατά την παραπάνω. Και με τον θυμάτων. Νομίζω ότι είχε κάνει πολύ καλή πάσα για το επόμενο μέρος της εκπομπής ο κύριος Ρούσος. Γενικά, κομμάτια που πρέπει να διαχειριστεί η Ευρώπη, όπως σωστά της εξωτερικής πολιτικής, που βγαίνουν συνέχεια της αδυναμίας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και το οικονομικό σου σκέλος, ας πούμε. Ότι φαίνονται δηλαδή διαφορές που έχεις μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επηρεάζει πολύ επίπεδα. Γι' αυτό και θέλουν άμεσα αποφάσεις κανονικά από την Ευρώπη. Δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε αυτό με το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μιλούμε για γεωπολιτική και για το προσφυγικό. Μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής γεωπολιτικής Γιάννη Κορονέ. Και λέγαμε λοιπόν για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Μεσογείου και στη Συρία, με μοχλό φυσικά την Τουρκία. Ναι, αρχίζει, πηγάζει από τη Συρία, αλλά με κύριο, κατά τη γνώμη μου, πρωταγωνιστή του Τουρκία. Και εγώ θα έλεγα ότι όλες οι εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο μας επηρεάζουν και στο προσφυγικό σίγουρα, αλλά και ως εξέλιξη, ως γεωπολιτικό παιχνίδι, στη σκακέρα της γεωπολιτικής, ας πούμε. Και εσείς που έχετε και κύριο γνώμονα εδώ την οικονομία, εγώ διάβαζα προχτές ότι υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα, ας πούμε, για την κρουαζιέρα, ακόμα και για τη δική μας, και για τη δική μας ανάπτυξη του τουρισμού της κρουαζιέρας. Η αναταραχή στην Ανατολική Μεσόγειο ρίχνει γενικά τις κρατήσεις και επηρεάζει και εμάς αρνητικά. Στο κομμάτι της κρουαζιέρας, όταν έχεις και Τουρκία μέσα στο πρόγραμμα. Παλιότερα είχαμε και Τουρκία και Αίγυπτο και ήταν μια πολύ, πολύ σημαντική αγορά. Αλλά είδαμε, το σχολιάζαμε χθες με τον Γιάννη, κύριε Ρούσο, είδαμε η Συρία, το Υπουργείο Τουρισμού της Συρίας έβγαλε σπορτ. Το είδατε προφανώς. Ναι. Με jet ski, δηλαδή, και προωθούσε τον τουρισμό στη Συρία. Και μας έκανε εντύπωση πάντως, δηλαδή. Πώς μια χώρα που είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση, να το πούμε διαφορετικά. Δηλαδή, με πρόσφυγες χιλιάδες να φεύγουν, εκατοντάδες χιλιάδες. Ως τουριστική διαφήμιση. Επικοινωνιακά το λέω. Ως πολεμική προπαγάνδα. Δηλαδή ότι εμείς νικάμε και όχι μόνο νικάμε, αλλά κοιτάξτε, εδώ δεν καταλαβαίνουμε Χριστό. Δηλαδή δεν είναι τίποτα. 5-10 εστίες με κάποιους κατσαριάδες, να το πούμε πολύ πολύ απλά, έτσι, τις οποίες αντιμετωπίζουμε, αλλά γενικότερα η Συρία δεν έχει τίποτα. Πάντως καταλαβαίνετε και το κοντράστ με τα παιδιά από τους βομβαρδισμούς στο Χαλέπι. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα πάρει τα παιδιά του και θα πάει. Να παραθερήσει στη Λατάκη. Μακάρι να ομαλοποιεί το η κατάσταση και ξέρω σε ένα-δύο χρόνια να μπορούσε. Πάει επανειλημμένο στη Συρία, είναι μια πανέμορφη χώρα. Δυστυχώς, ξέρετε, δυστυχώς. Οι υπολογισμοί που είναι κατεστραμμένοι στο 60-70% της υποδομές και τα λοιπά, θα χρειαστεί τουλάχιστον μια δεκαετία και απίστευτα χρήματα για να ορθοποδήσει, όχι για να φτάσει στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά για να ορθοποδήσει.
και πόσοι έχουν φύγει από, την, από τη χώρα. Το 60% του πληθυσμού του είναι εκτός των εστιών του. Δηλαδή δεν είναι, είναι είτε εκτοπισμένος μέσα στη Συρία είτε πρόσφυγας. Είναι, δηλαδή, για... είναι και μεγάλα κομμάτια που είναι στις γειτονικές χώρες. Αν δεν κάνω λάθος, ας πούμε, στο... Στην Τουρκία στο... είναι πάνω από... Ποια είναι, κοντεύουν τα 3 εκατομμύρια και περίπου. Είναι 2 εκατομμύρια περίπου στο Λίβανο, έτσι. Είναι, είναι 2 εκατομμύρια στο Λίβανο, κοντά στο, φτάνει στο κοντά στο εκατομμύριο τώρα στην Ιορδανία. Μιλάμε για τεράστιους πληθυσμούς. Και στην Ευρώπη που είναι πληθυσμοί οι οποίοι όμως, θέλω να το πω, σας το λέω σε αντίθεση, σε, συγκριτικά μάλλον με το αυτούς που έχουν μετακινηθεί, που έχουν πάει στην Ευρώπη, ότι αυτοί έχουν σκοπό στην ομαλοποίηση να γυρίσουν άμεσα στις εστίες τους. Ακούστε, είναι, και αυτό είναι πάλι ένα ζήτημα. Δηλαδή, εξαρτάται πότε θα τελειώσει ο πόλεμος και ναι, πότε θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, διότι κανένας δεν πάει σε ένα γκρεμισμένο σπίτι χωρίς λεφτά. Ακριβώς. Και χωρίς ασφάλεια. Δηλαδή... Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά, πολύ μακριά από αυτήν την κατάσταση. Είναι αυτό που λέμε και εμείς για μας, για την επιστροφή στην κανονικότητα. Όταν το λέμε εμείς για μας. Εντάξει, και εμείς είμαστε θύματα οικονομικού πολέμου, αλλά εκεί που είναι στην κυριολεξία ο πόλεμος και έχει πραγματικά αυτό που λέτε, έχουν καταστραφεί το 60-70% των υποδομών. Πόσο καιρό και μέχρι να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη δηλαδή, ξένων επενδυτών να ρίξουν κάποια χρήματα εκεί πέρα. Και να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Θα υπάρχουν γενιές, δηλαδή ολόκληρες γενιές ανθρώπων. Θα είναι παιδιά, δηλαδή θα είναι 10-15 χρονών, που θα έχουν πάει ναι. σε σχολεία, που θα ακολουθήσει μια εκπαίδευση. Η οποία πια θα τους έχει κάνει μέρος των περιοχών και των χωρών στις οποίες βρίσκονται. Ναι. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν έχει μεγαλώσει μια γενιά σχεδόν εκτός Συρίας, αυτή η γενιά ναι. να επανέλθει πίσω στη Συρία. Εξαιρετικά δύσκολο. Να βάλουμε λίγο στην κουβέντα μας και το θέμα των παράγοντα Ευρώπη. Πριν να πάμε στο διάλειμμα, το αφήσαμε εκεί. Τι ρόλο δηλαδή παίζει η Ευρώπη σε αυτήν την επόμενη μέρα, διότι το είπατε και εσύ νωρίτερα, κύριε Ρούσο, και η χώρα μας και η γειτονική μας Ιταλία επομίζονται ένα πολύ μεγάλο βάρος του προσφυγικού ζητήματος. Πέραν του ζητήματος του προσφυγικού μεταναστευτικού, είναι και οικονομικού ζητήματος, προσθέτω εγώ, διότι ακόμα δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το προσφυγικό στον ελληνικό προϋπολογισμό, στον ιταλικό προϋπολογισμό, διότι τα χρήματα εντάξει, που παίρνουμε από την Ευρώπη είναι ελάχιστα. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Το πρώτο πράγμα να πούμε ότι. Εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε όμως ορισμένα πράγματα πριν. Εγώ διαβάζω κάποιες στατιστικές, οι οποίες μπορεί να σας φανούν περίεργες, αλλά είναι έτσι. Εμείς οι καθαρές εισρωές, εκροές μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι αρνητικές. Δηλαδή έχουμε περισσότερες εκροές από μετανάστες, πιθανότατα μετανάστες που είναι αλβανικής καταγωγής ή βαλκανικής καταγωγής φεύγουν από την Ελλάδα και έχουμε την εισρωή των προσφύγων. Δηλαδή οι εισρωές, εκροές μεταναστευτικού πληθυσμού είναι αρνητικές, δεν είναι θετικές. Δηλαδή δεν έχουμε μια εισρωή η οποία είναι παραπάνω από αυτό που είχαμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να πάρει μέτρα όσον αφορά όμως την κρίση, ένα. Και δεύτερον, η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι εξαιρετικά αυστηρή, ξέρετε, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα. Και όταν έρχεται το προσφυγικό να χαϊδεύει τα αυτιά της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχίας, οι οποίες δεν αποδέχονται είτε την αναλογικότητα και άλλων χωρών, της Σλοβενίας κτλ. Οι οποίες δεν αποδέχονται την αναλογικότητα στην υποδοχή και στην εγκατάσταση προσφύγων. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν. Εδώ έχουμε δύο διαφορετικές, αν θέλετε, συμπεριφορές, που κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, συμβαίνουν, διότι η Γερμανία χρησιμοποίησε κάποιες από αυτές τις χώρες ως συμμάχους σε διάφορα ζητήματα που είχαν να κάνουν είτε με τα οικονομικά, με όσες ήταν μέσα στο ευρώ, σας θυμίζω, στάσεις που είχαν πάρει Σλοβενία, που βγαίνανε πιο, αν θέλετε, που ήταν πολύ πιο ηχηρές και λέγανε να φύγει η Ελλάδα, μα δεν μπορεί, και αυτοί δεν μας έδιναν τίποτα. Κάνα εκατομμύριο ευρώ ήταν. Ο Πρωθυπουργός, ναι. βέβαια. Και είχαν κάνα εκατομμύριο ευρώ μέσα στα δάνεια της Ελλάδος, κάτι τέτοιο ήταν, ένα ποσό αμιλητέας. Μα βλέπετε μια αντιευρωπαϊκή, κατά τη γνώμη μου, πολιτική από αυτές τις χώρες, ουσιαστικά τις νεοσελθούσες στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Έχουν μια συνέπεια στην αντιευρωπαϊκή τους πολιτική και φάνηκε και στο κομμάτι της αλληλεγγύης με την δική μας περίπτωση. Είναι προφανές ότι αυτές οι χώρες δεν μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο ότι έχουν παλιούς δεσμούς με την Ευρώπη. Δηλαδή, τώρα τι να λέμε, η Τσεχία, η Πολωνία είναι μέρος της καρδιάς της Ευρώπης, και ακόμα και της Δυτικής Ευρώπης με αυτήν την έννοια. Αλλά ο λόγος και ο τρόπος για τον οποίο μπήκαν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο λόγος για τον οποίο τους έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθαρά λόγος ασφάλειας.
φοβούνταν με τη ρωσική, την ρωσική αρκούδα και προσέφυγαν κάτω από την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και του ΝΑΤΟ ουσιαστικά. Ουσιαστικά δηλαδή των ευρωατλαντικών θεσμών. Δεν προσήλθαν μέσα από μια λογική όπως ήταν της Ευρωπαϊκής Ολοκληρώσεως, όπως μπήκαμε εμείς, όπως μπήκε η Ισπανία, όπως μπήκαν άλλες χώρες. Άρα λοιπόν, ακριβώς και έτσι αντιδρούν. Αντιδρούν δηλαδή με μια λογική ασφάλειας. Έχουμε ασφάλεια, συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι φαλκιδεύεται η ασφάλειά μας. Υπ' αυτό το πλαίσιο μπορεί να βρεθεί μια κοινή λύση στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, κύριε Ρούς, ή σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Στη σκέψη επισκέψη, συνόδους επισκέψη. Όχι, εντάξει, όπως σας είπα, η παράταση είναι. Η παράταση δεν έχει πέναλτι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συνέχεια παράταση. Μην τροπεγκολεμήσουμε στην Ελλάδα. Ναι. Πέναλτι δύο φορές είχε με εμάς και με την Κύπρο. Δεν είχε άλλη φορά πέρα. Πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, άντε και με τη Βρετανία, αν και έχασε εκεί. Λοιπόν, η λογική είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρατείνει αυτή τη συζήτηση. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται να έχουμε γρήγορα. Και είναι καθαρά θέμα του κατά πόσο η Γερμανία κυρίως επιθυμεί να πιέσει, έχει τα εργαλεία να πιέσει, οικονομικά, πολιτικά και άλλα, να πιέσει τις χώρες αυτές να ομονοήσουν. Εάν δεν το κάνει, για δικούς τους λόγους, όπως σας είπα, για πολιτικούς λόγους συμμαχιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει και κάποια εκατομμύρια πολίτες Τούρκους μέσα η Γερμανία και έχει εκλογές τον επόμενο χρόνο. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο, το ποσοστό. Και οι Τούρκοι μερικές φορές είτε δεν ψηφίζουν, είτε ψηφίζουν για άλλους λόγους. Ξέρετε, ο ψηφοφόρος που είναι πια στη Γερμανία, έχει γεννηθεί στη Γερμανία. Έχει ενσωματωθεί. Δεν ψηφίζει για τον μισθό, για το αν θα έχει σύνταξη. Γιατί ψηφίζουν συνήθως οι εργαζόμενοι. Γενικώς οι ψηφοφόροι δεν ψηφίζουν κυρίως για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ούτε για το Ισλάμ. Θα ψηφίσουν κυρίως για το τι λεφτά θα πάρουν, τι κρατήσεις θα έχουν κτλ. Τώρα, μιας και βάλαμε έτσι λίγο πάλι την Τουρκία, τη φέραμε. Τι βλέπετε στην Τουρκία με όλο αυτό, την επόμενη μέρα της? Εγώ θα έλεγα έτσι και αν στο κομμάτι, ιδίως στο εσωτερικό της. Αυτή η παντοκρατορία σε αυτή τη φάση, η Ερντογάν, ως συνέχεια της προπραξικοπήματος πορείας του, θα συνεχιστεί μετά πραξικοπήμα. Ο Ερντογάν κέρδισε αυτό που κέρδισε, όπως είπα, την πολιτική του παντοκρατορία, θυσιάζοντας κάτι που στην Τουρκία ήταν εξαιρετικά σημαντικό και ήταν εξαιρετικά σημαντικό για το γεωπολιτικό της ρόλο. Και αυτό είναι το γόητρο του τουρκικού στρατού. Το γόητρο και η εικόνα ενός πανίσχυρου τουρκικού στρατού, αν θέλετε, άλλοι το πίστευαν, άλλοι όχι, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Οι περισσότεροι όμως το πίστευαν. Σας θυμίζω ότι και μόνο η εμφάνιση του τουρκικού στρατού στη Συρία το 1996 ανάγκασε τον Άσαντ να διώξει τον Οτσαλάν με τα γνωστά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, αυτή η καταράκωση του γοήτρου του τουρκικού στρατού και της ισχύωσης του τουρκικού στρατού έχει πολύ μεγάλη σημασία και εντός της Τουρκίας, γιατί έχει να λύσει το κουρδικό ζήτημα και τον ανταρτοπόλεμο και των Κούρδων στην Τουρκία και κυρίως για την εικόνα του στη Μέση Ανατολή. Ναι. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν κέρδισε την παντοκρατορία, αλλά την κέρδισε με ένα πολύ βαρύ τίμημα. Ναι, με βαρύ τίμημα. Μπορεί να είναι ευρώχη πρόθεσμο, συγγνώμη για να λέω, μπορεί να είναι ευρώχη πρόθεσμο αυτό το κέρδος για τον Ερντογάν. Δηλαδή αυτή η μεγάλη ισχυροποίηση που μπορεί να έχει, που νιώθει Σουλτάνος πλέον μέσα στην Τουρκία. Είναι βραχυπρόθεσμο αυτό. Αυτά είναι τα δύο στοιχήματα. Το ένα στοίχημα είναι εάν δεν έχουμε περαιτέρω τρομοκρατικές επιθέσεις και ενέργειες. Επιθέσεις, που θα σημαίνει στις μεγάλες πόλεις, δηλαδή Άγκυρα, Σμύρνη, ξέρω εγώ, Άδανα, Κωνσταντινούπολη προφανώς. Ναι. Αυτό θα σημαίνει ότι κέρδισε το παιχνίδι της ασφάλειας, άρα μπορεί και αυτός μόνος του να το κάνει, δεν χρειάζεται να έχει στρατηγούς ή χώρα επικεφαλής για να το κάνει, στην κυβέρνηση εννοώ. Και το δεύτερο είναι η οικονομία. Η οικονομία της Τουρκίας φαίνεται να επιβραδύνεται, πιθανότητα να έχει πρόβλημα στο να προσελκύσει ξένα κεφάλαια πια, και λόγω της αστάθειας και της δικής και της περιοχής, και βέβαια ο τουρισμός που είναι μια βαριά βιομηχανία της Τουρκίας και αυτή έχει τρωθεί, δεν ξέρω αν είναι παρόρθωτα, πάντως έχει τρωθεί πάρα πολύ. Γι' αυτό και ο Ερντογάν ανοίγεται στη Ρωσία. Εγώ δεν νομίζω ότι το άνοιγμα στη Ρωσία γίνεται τόσο για τη Συρία, όσο κυρίως γιατί την εσωτερική οικονομία. Έτσι κι αλλιώς επλήγει και από τις ρωσοτουρκικές σχέσεις, ας πούμε, το κομμάτι των Τούρκων, οι οποίοι εργάζονταν στη Ρωσία, στο κατασκευαστικό κλάδο. Και το εμπόριο της βαλίτσας αρχίζει και θα είχε
θα έχει προβλήματα και επενδύσεις ρωσικές που θα μπορούσαν να γίνουν στην Τουρκία και αυτές θα είχαν πρόβλημα. Και τουρισμό και όλο αυτό το κομμάτι. Και αντίστοιχα τουρκικές εταιρείες οι οποίες δουλεύουν στην Ρωσία. Στη Ρωσία κυρίως στο κατασκευαστικό. Σε ό,τι αφορά τον ίδιο και το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στην Τουρκία. Δηλαδή τώρα οι εκαθαρίσεις που έκανε στη δικαιοσύνη, στο δημόσιο, στο στρατό. Δεν έχει πολιτικό αντίπαλο ο Ερντογάν. Δεν έχει, πολι... δεν έχει ναι. πολιτικό αντίπαλο. Αυτό είναι προφανές. Δηλαδή δεν... ούτε ενεργοποιούνται αντανακλαστικά. Δεν χρειαζόταν το πραξικόπημα για να μας δείξει ότι δεν έχει, πολιτικό ναι. αντίπαλο. Και αν θέλετε, ο μόνος πολιτικός αντίπαλος που είχε ήταν εντός, αν θέλετε, του χώρου. Πώς λέμε εδώ, ο χώρος της δεξιάς έχει ξέρω, ναι. ένα και δύο κόμματα. Εντός του χώρου του ήταν. Ήταν, ας το πούμε, το κίνημα του Φετουλά Γκιουλέν. Με τις εκαθαρίσεις που κάνει, που δεν αφορούν μόνο το κίνημα του Φετουλά Γκιουλέν, μαζεύει και αριστερούς και δημοκράτες κτλ. Κουρδούς, ακτιβιστές. Και φαίνεται αυτό και η προσέγγιση του πια με τους εθνικιστές. Έτσι, ναι, αυτό το κομμάτι ουσιαστικά. Συνεπικουρείται από εκεί. Όταν είδε ότι το κουρδικό κόμμα παίρνει 14% και γίνεται ο εναλλακτικός πόλος και συσπηρώνει σε αυτό και αριστερούς και δημοκράτες κτλ., ακόμα και κεντροαριστερούς, κατάλαβε ότι η στρατηγική της ειρηνευτικής διαδικασίας δεν του βγαίνει. Ναι. Και άρα πήγε σε αυτό που λέω εγώ, Ισλαμοκεμαλισμό. Δηλαδή μια σύμφυση, μια. Σύμφυση θα την έλεγα, του Ισλαμισμού που πρεσβεύει μαζί με τον Κεμαλισμό που ξέραμε. Και πήγε στους Γκρίζους Λύκους να κάνει συνεργασίες. Όταν κάνεις και συνεργασίες με τους πρώην ή νυν Γκρίζους Λύκους, δεν είναι δυνατόν την ίδια στιγμή να κάνεις και ειρηνευτική διαδικασία με τους Κούρδους. Είναι δύο πράγματα ασύμβατα. Λοιπόν, να δούμε το πώς θα κυλήσει, διότι παρακολουθούμε ενδιαφέρον τα τεκτενόμενα στην γύρω περιοχή μας. Διότι εμείς πλέον της οικονομίας. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε να λύσουμε και ζητήματα που λέγονται προσφυγικό πρόβλημα, ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα και για την Ελλάδα αυτό. Γιατί η Τουρκία είναι ένας οικονομικός εταίρος της Ελλάδας, το ξέρετε κι εσείς. Έχουμε μεγάλες σχέσεις, αρκετές σχέσεις με πολύ μεγάλες σχέσεις. Έχουμε τα ζητήματα των αγωγών που εμείς θα επιθυμούμε να δημιουργηθούν αγωγοί μέσω Τουρκίας και μέσω ημών μετά. Άρα λοιπόν εμείς επιζητούμε τη σταθερότητα της Τουρκίας. Τώρα το τι θα γίνει, ποιο θα είναι το καθεστώς στην Τουρκία. Αυτό καλό θα ήταν ένα δημοκρατικό καθεστώς ή, εν πάση περιπτώσει, να μην έχει αυτή την κατάσταση. Και μια σταθερότητα. Ναι, μια σταθερότητα, αλλά δεν μας συμφέρει. Το κομμάτι γιατί τώρα... το έχω ακούσει και αυτό, προσπαθούν να επιχαίρουν από την κατάσταση που στην Τουρκία. Δεν είναι προς συμφέρον της Ελλάδος η αστάθεια στην Τουρκία. Μόνο στο κομμάτι που είπατε και εσείς, των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή η εικόνα που δίνουν, καμιά φορά εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει αυτός ο εφησυχασμός στην ελληνική πλευρά. Είναι πάρα πολύ θετικός. Γιατί ξέρετε, μην προσπαθήσουν να επαναβεβαιώσουν το γόητρό της επάνω μας. Είναι και αυτό. Δεν λέω σας πει, όσο και μαύρο black humor να φαίνεται, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, προτείνω πριν κλείσουμε, Γιάννη, να χαλαρώσουμε λίγο και δεν ξέρω, κύριε Ρούσο, αν έχετε δει ξένο Ευρωπαίο αξιωματούχο σε ταβέρνα. Έχετε δει? Φαντάζομαι θα πηγαίνουν και αυτές σε ταβέρνα. Λοιπόν, κύριο Γιούνκερ. Σε ελληνική ταβέρνα. Πάμε να δούμε τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Γιούνκερ, να γυρίσουμε πριν κλείσουμε για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα να το σχολιάσουμε. Πήγε λοιπόν σε ταβέρνα, αναφέρθηκε στην Ελλάδα. Σε εναλλακτική συνέντευξη παραχώρησε ο ανατρεπτικός, όπως φαίνεται, Jean-Claude Juncker στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine. Σε μια παραδοσιακή ψαροταβέρνα δίπλα στη θάλασσα και υπό τους ήχους ελληνικής μουσικής, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαβάζει την εφημερίδα του και απολαμβάνει με εμφανώς χαλαρή διάθεση τον ελληνικό καφέ του, απαντώντας παράλληλα σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου. Στη συνέντευξη, ο κύριος Juncker τονίζει πως η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη ήταν κάτι για το οποίο ο ίδιος προσωπικά έδωσε μάχη, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως είναι ευτυχής που βλέπει ακόμα τις τιμές στον κατάλογο της ταβέρνας να είναι σε ευρώ. Η συνέντευξή του εντάσσεται στη διαφημιστική καμπάνια της ίδιας της ΦΑΣ, η οποία με το σλόγγαν «Πίσω από την εφημερίδα βρίσκεται ένα έξυπνο μυαλό», φιλοξενεί από το 1995 προσωπικότητες από όλους τους τομείς, φωτογραφίζοντάς τους να διαβάζουν μια εφημερίδα. Μεταξύ άλλων, ανάμεσα στις προσωπικότητες που έχει φωτογραφίσει η ΦΑΣ ήταν ο πρώην καγκελάριος Χέλμουτ Κόλ, αλλά και υπουργός οικονομικών Βόλφγκαν Σόιμπλε. Προσπαθούμε να μάθουμε πού είναι αυτή η ταβέρνα, Γιάννη. Πού ήταν ο κύριος Γιούνκερ και έκανε τα γυρίσματα. Είναι ντεκόρ. Είναι υπαρκτή ταβέρνα. Έγινε γυρίσματα κανονικά. Σε ελληνικό, πάντως το φόντο ήταν πολύ ελληνικό. Δεν είναι άσχημο πάντως για γενική διαφήμιση, λίγο παλαιομοδίτικη διαφήμιση ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή λίγο παλαιομοδίτικο σε ό,τι είναι, αλλά δεν πειράζει. Είναι ωραίο. Μου λένε τα παιδιά από το κοντρόλ και η μουσική ήταν λίγο έτσι πιο. Πιο παραδοσιακή. Όχι, μου θύμισε λίγο παλιές διαφημίσεις σε ό,τι. Διαφημιστική καμπάνια ΕΟΤ. Πριν να ζήσουμε το μύθο μας στην Ελλάδα. Πάντως είχε μηνύματα, αρκετά μηνύματα μέσα.
να κρατήσω εγώ το ένα, αυτό που είπε ο κύριος Γιούνκερ, το προφανές ότι που λέει χαίρεμαι ότι είναι σε ευρώ ακόμα οι τιμές. Εντάξει, δίνει το μήνυμα ότι η Ελλάδα τελείωσε το ζήτημα με το θέμα του Brexit, του Brexit. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν μπορεί κανένας προβοκάτορας να πει ότι ο Γιούνκερ θεωρεί προβάλλει την Ελλάδα ως λίγο τα καρσόνια της Ευρώπης. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Το λέω από την άλλη πλευρά. Να το εντάξουμε ακριβώς αυτό που είπε και ο κύριος Ρούσος σε διαφημιστική καμπάνια. Δηλαδή, όταν δεν μας δείχνουν, λέμε δεν μας δείχνουν, δεν μας θέλουν. Όταν μας δείχνουν, λέμε μας δείχνουν σαν καρσόνια. Να δούμε το θετικό. Ας κρατήσουμε το θετικό και να κλείσουμε με αυτό. Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Γιάννη, για εμείς ολοκληρώνουμε. Βεβαίως. Ξανά, Δευτέρα, λίγο μετά τις 6. Βεβαίως. Καλό Σαββατοκύριακο να πούμε. Γεια σας. Καλό βράδυ.